Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τους στόχους του μαθήματος είναι πιο πολύ για να... Επειδή, όπως γνωρίζετε ήδη, οι σύγχρονες εφαρμογές είναι αρκετά πολύπλοκες, δεν είναι μονολιθικές, φτιάχνουν μια εφαρμογή που τα έχει όλα μέσα και τελειώνει η ιστορία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι οι εφαρμογές αποτελούνται από πολλά κομπόνες, τα οποία επικοινωνούν με τον έξω κόσμο, πρέπει να χειριστούν τα σφάλματα που συμβαίνουν και όλα τα τεχνικά για να φτιάξουν μια εφαρμογή που θα λειτουργεί σωστά. Άρα, ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δούμε κάποιες βασικές έννοιες του Service Oriented Architecture. Ωραία. Και πώς μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια συστήματα αποδοτικά. Άρα, το πρώτο μέρος του μαθήματος έχει να κάνει με αυτά που είπαμε. Θα δείτε κάποια θέματα στη θεωρία που αφορούν γενικότερα τα REST Web Services και τα SOAP Web Services, που είναι τα δύο επικρατέστερα μοντέλα. Προφανώς έχει επικρατήσει το REST, το ξέρετε αρκετά καλά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ακόμα το SOAP τράπεζες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε σχετικό. Ας πούμε και το η Google σου έχει ένα API για να τραβήξει δεδομένα για επιχειρήσεις, το οποίο είναι σε SOAP. Η Γενική Γραμματεία Περιφερειακών Συστημάτων. Ή η φορεία, το τάξη. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα υπηρεσίες που παίζουν με SOAP Web Services. Θα δείτε κάποια θέματα θεωρητικά σε σχέση με αυτά. Στο εργαστήριο δεν ασχοληθούμε με SOAP Web Services. Το έχουμε εγκαταλείψει, δεν υπάρχει νόημα. Ασχολούμαστε με REST. Το ξέρετε ήδη και από άλλα μαθήματα. Άρα θεωρούμε ότι είναι αρκετά δεδομένο. Στη θεωρία θα δείτε και λίγο κάποια πράγματα για Business Process Modeling. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι σχετικός με αυτό. Μια στιγμή, αυτό θα είναι δεύτερο μέρος ή θα είναι απλά θεωρία? Αυτό είναι το πρώτο μέρος του μαθήματος. Το οποίο είναι η θεωρία και το εργαστήριο που θα δούμε το Django και ίσως και κάτι παραπάνω θα δούμε. Άρα είναι αυτό που δεν κάναμε. Θα τα κάνετε. Δεν ισχύει. Yeah. Αλλά έτσι κι αλλιώς το εργαστήριο μπορεί να τρέξει παράλληλα, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε ένα καινούργιο περιβάλλον, να καταλάβουμε πώς δουλεύει και όλα τα σχετικά. Οπότε αυτό το πρώτο μέρος του μαθήματος αποτελείται από 5 διαλέξεις και 4 εργαστήρια. Άμα χρειαστεί, μπορεί να κάνουμε και ακόμα ένα εργαστήριο. Το δούμε. Τώρα εδώ έχει ένα σχήμα το οποίο. Συγγνώμη, πόσα είπατε εργαστήρια? Τέσσερα. Ίσως και παραπάνω. Για το πρώτο μέρος του μαθήματος. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλο μετά. Περιμένετε. Λοιπόν, εδώ έχει ένα σχήμα το οποίο λέει πώς είναι μια τέτοια αρχιτεκτονική. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Το μόνο που μας νοιάζει είναι ότι έχουμε πολλά επίπεδα σε μια εφαρμογή. Και όλα αυτά τα components μιλάνε μεταξύ τους με ένα data format όπως είναι η XML, η JSON ή οτιδήποτε. Εντάξει. Υπάρχει το επίπεδο των βάσεων δεδομένων κτλ. Τα έχετε ξαναδεί αυτά. Θα τα μιλήσετε πιο πολύ στη θεωρία για κάποια τέτοια στοιχεία. Τώρα, κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα δείτε στην θεωρία έχουν να κάνουν με το social computing, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει κάποια social networks, enterprise κυρίως. Τι πάει να πει collaborative computing, κάποιες βασικές είναι για το cloud computing, το οποίο το ξέρετε φαντάζομαι. Έχετε φτιάξει εφαρμογές στο cloud, έχετε κάνει διπλό εφαρμογές στο cloud. Ωραία, θα επιδιώξουμε και στα πλαίσια του μαθήματος να πάρουμε κάποια credits για να θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την εφαρμογή σας εκεί. Και θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που αφορούν το IoT, το οποίο είναι τις μόδες όπως ξέρετε, έτσι, Internet of Things. Το οποίο τι είναι στην τάξη. Τι έχει καταλάβει από όλα αυτά που έχει ακούσει? Είναι διπτάσεις να μιλάνε πράγματα μεταξύ τους, ας πούμε. Αντί να έχεις υπολογιστές, έχεις μια smart συσκευή που αυτό μπορεί να είναι ένα ρολόι, μπορεί να είναι ένα αισθητήρα της θερμοκρασίας κτλ. Τα οποία στέλνουν δεδομένα, τα οποία τα δεδομένα τα σωματώνεις σε μια εφαρμογή και κάνεις μια λογική πάνω σε αυτό. Δηλαδή, άμα ανέβει η θερμοκρασία, άνοιξε το air condition. Λοιπόν, αυτά είναι τα θεωρητικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, που έχει να κάνει με την διαλειτουργικότητα. Και εδώ θα μιλήσετε για κάποια θεωρητικά θέματα που αφορούν το Model Driven Architecture. Υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος φτιάχνει κάποια πρότυπα για το πώς τα συστήματα είναι διαλειτουργικά. Αυτός ο οργανισμός λέγεται OMG, δεν σημαίνει ο MyGuard, σημαίνει Object Management Group. Θα δείτε κυρίως πώς κάνετε μετασχηματισμούς δεδομένων, σχήματα δεδομένων από έναν κόσμο σε έναν άλλο κόσμο. Για το σκοπό αυτό υπάρχει μια ειδική γλώσσα που κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι δηλωτική αυτή η γλώσσα, λέγεται QVT. Εδώ ο κ. Ζαράκης μπορεί να σου πει και περισσότερα αν χρειαστεί. Okay. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι το κάνετε με κάποιους άλλους διδάσκοντες, το δεύτερο μέρος. Ωραία. Οπότε το κομμάτι αυτό αποτελείται από μια διάλεξη και δύο εργαστήρια.
Η εργασία που θα κάνετε. Αμέσως. Ναι, είναι πιο κάτω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την QVT, θα τα δείτε στη συνέχεια. Αυτοί θα είμαστε οι βασικοί διδάσκοντες. Εγώ είμαι ο Αργύρης Δήμας, δεν σας συστήθηκα. Εδώ είναι ο Βασίλης Γαλάκας. Μαζί θα κάνουμε το κομμάτι που αφορά την Python και το Django. Και με τον κύριο Κάπ θα κάνετε το κομμάτι που αφορά την διαλειτουργικότητα και το μετασχηματισμό των δεδομένων. Λοιπόν, οι εργασίες είναι δύο, είναι ομαδικές, πιάνουν το 60% του μαθήματος. Εδώ έχει βάλει μια προθεσμία, εντάξει, μπορούμε να έχουμε μερικές μέρες ακόμα προθεσμία γι' αυτό. Σήμερα έχουμε 13. Ας πούμε ότι μέχρι τέλους της 4 εβδομάδας να έχετε σκεφτεί τις ομάδες σας. Οι ομάδες 2-3 ατόμων. Εντάξει. Και οι εξετάσεις, οι γραπτές πιάνουν το 40% του μαθήματος. Οι εργασίες αυτές, το πρώτο κομμάτι αφορά στην ανάπτυξη μιας web εφαρμογής, η οποία θα μιλάει με διάφορα συστήματα. Και το δεύτερο κομμάτι θα αφορά με ένα παράδειγμα που θα πρέπει να μετασχηματίσετε δεδομένα από ένα κόσμο σε έναν άλλον. Θα δείτε όταν έρθει η ώρα τι πάει να πει αυτό. Μετασχηματισμός δεν σημαίνει ότι έχω μια κλάση και την κάνω κατευθείαν ένα JSON αντικείμενο. Αυτό είναι πολύ απλό. Είναι και αυτό μετασχηματισμός, αλλά είναι αρκετά απλό. Μπορεί να έχετε κάποιους πιο πολύπλοκους κανόνες που να κάνεις πιο πολύπλοκους μετασχηματισμούς. Ωραία, θα δείτε αυτά όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, ναι, τα γραφεία μας είναι εμένα και την κύριο Δάκα είναι κάτω στο τρίτο όροφο, 3-1 και 3-2. Αν χρειάζεται οτιδήποτε σχετικό με το κομμάτι που κάνουμε εμείς, μπορείτε να μας βρείτε να πάρει στιγμή που έκανε το συζητάμε. Τώρα για το υλικό του μαθήματος, θα υπάρχουν κάποια ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις που θα σας δώσουμε και προφανώς και διάφορα links τα οποία θα ανεβάζουμε. Οτιδήποτε χρειάζεται για το μάθημα θα υπάρχει στο e-class. Εντάξει. Κάνετε κανένα ερώτηση μέχρι τώρα. Είμαστε εντάξει. Οι εργασίες είναι δύο προγραμματιστικές. Η μία είναι προγραμματιστική, είναι ανάπτυξη μιας web εφαρμογής. Η δεύτερη θα πρέπει στην ουσία να γράψετε ένα κώδικα σε QVT για να κάνετε μετασχηματισμό από ένα μοντέλο δεδομένων σε ένα άλλο. Είναι μικρότερη σε έκταση η δεύτερη εργασία. Απλά έχει τη δυσκολία ότι πρέπει να κατανοήσετε λίγο πώς δουλεύει αυτή η δηλωτική γλώσσα. Ναι. Ωραία. Αυτός που έλεγε στην Python, κλασικός τύπος που πήρα. Η Python ξεκίνησε σαν σκρίτη τη λάγκο, τσάρα σιγά σιγά εξελίχθηκε σε μια πίεδο σόβτζε του λένε γλώσσα. Ωραία. Χαίρετε. Χαίρετε. Καθίστε. Λοιπόν, πολύ απλό κλασικό πρώτο παράδειγμα σε κάποιον που βλέπει Python. Καταρχάς μπορείτε να ανοίξετε ένα terminal στους υπολογιστές που είστε και να γράψετε Python 3, γιατί είναι συνήθεια Python 2. Οπότε θα σας βγάλει ένα interactive περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να γράψετε εντολές στην Python. Το κλασικό παράδειγμα είναι η print. Πώς κάνεις echo στην PHP, πώς κάνεις ας πούμε system out print line στην Java, το αντίστοιχο στην Python είναι το print. Ωραία. Και ό,τι θες να κάνεις πριν, το βάζεις μέσα σε παρενθέσεις και σε single double quotes. Okay. Γιατί το λέω το print, γιατί στην Python 2 το print δεν ήταν function, έκανα το print και ενώ και αυτό που δεις να τυπώσεις. Το κλασικό όταν μετασχηματίζεις κώδικα από Python 2 σε 3, το πρώτο που κοιτάς είναι αυτό. Και μετά διάφορα άλλα πραγματάκια. Να κάτι αυτό που θα μπορούσατε να μετασχηματίσετε στην QVT. Καλά, είναι πολύ απλό αυτό, αλλά εντάξει. Αυτό και με ένα regular expression το κάνει. Όχι, εννοώ ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γραμμένο σε Python 2 να μετασχηματίζεται σε πρόγραμμα γραμμένο σε Python 3. Θεωρητικά. Υπάρχει λοιπόν. Μοντέλο. Ναι, υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, πιο πολύ QVT έχει να κάνει με μοντέλα και όχι τόσο πολύ με κώδικα. Παράγει κώδικα βέβαια. Δηλαδή, τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να καταλάβω πού είναι χρήσιμο QVT. Στα πλαίσια της δικής μας δραστηριότητας, εμένα, του κ. Γαλάκη, του κ. Κάπου που θα κάνει την QVT, είχαμε κώδικα ο οποίος ήταν σε ένα class diagram, σκεφτείτε, και με διαφορετικούς μετασχηματισμούς παράγαμε κώδικα σε Java που έκανε simulation. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι αρκετά πολύ. Αν φτιάξεις σωστά τους κανόνες, ό,τι μοντέλο και να έχεις, όσες κλάσεις και να έχεις, όσους μεθόδους κτλ., το μετασχηματίζεις σε εκτελέσιμο κώδικα που τρέχει. Εντάξει. Οπότε είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Τώρα, εδώ επειδή δεν έχουμε την έννοια του blog με τα άγκυστρα όπως έχουμε στη C, στη Java κτλ., εδώ έχει να κάνει με τη στήχηση. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που διαφέρει η Python από άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Ωραία. Οπότε,
Και γι' αυτό το λόγο είναι καλό να έχετε και έναν editor ο οποίος να σας βοηθάει σε αυτό. Οπότε, τι ορίζει ένα block στην Python? Το γεγονός ότι είναι στοιχισμένο πιο μέσα. Κλασικό παράδειγμα, if. Αν το χ ισούται με ένα, αν ο τάδε τελεία, το block αν ισχύει η συνθήκη, else το block αν δεν ισχύει η συνθήκη. Και ένα από τα κλασικά λάθη είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να έχετε τη μία βάλει tab, την άλλη να έχετε βάλει κενά. Και πρέπει να είναι συνεπές ο τρόπος γραφής. Θα θέλει είτε κενά είτε tab. Μπορεί, ας πούμε. Ναι, αν έχετε συνδυασμό κενό και tab, πολλές φορές θα πάτε να κάνει compile το πρόγραμμα, θα χτυπάει ότι έχετε συνδυασμό. Οπότε είναι καλό να έχετε σετάρει σωστά έναν editor ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Στην ουσία, τι θα κάνει? Να μετασχηματίζει τα tab σε 4 κενά, ξέρω εγώ, ή σε 2 κενά. Το πρώτο λάθος που θα κάνετε θα είναι αυτό. Ωραία. Εδώ σας έχουμε και διάφορους συνδέσμους. Μπορείτε να δείτε κάποιους, κάποιες καλές πρακτικές του πώς γράφετε κώδικα σε Python ή κάποιες οδηγίες. Εντάξει. Λοιπόν, μεταβλητές και τύποι. Πολύ απλή δήλωση μεταβλητών. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται από πριν να ορίσουμε τι είναι. Με την ανάθεση μπορεί να καταλάβει τι τύπου είναι μεταβλητή. Για να πάρουμε τον τύπο της μεταβλητής. Κάτσε, το πηδάει μόνο. Υπάρχει μια. Μέθοδος, η type, μεταβλητή και σου επιστρέφει τι τύπου είναι αυτή η μεταβλητή. Ωραία. Βλέπετε κάποια απλά παραδειγματάκια. Εδώ μπορείτε να δείτε. Κοφιλώντας θα είναι custom. Ναι, εδώ στην ουσία, εάν θες να κάνεις κάτι, να το κάνεις float, υπάρχει μια μέθοδος που το κάνει. Δηλαδή παίρνει ένα αναγκαίρο και το κάνει float. Όχι, και σε διάφορα άλλα. Υπάρχει και η str που το μετασχηματίζει σε string. Και διάφορες άλλες μεθοδίες, είναι αρκετές. Όλα αυτά συμπληρωματικά στοιχεία βλέπετε σε διάφορα links που έχουμε εδώ. Οπότε, καλό είναι να ξαναπεράσετε την παρουσίαση και να δείτε περισσότερα στοιχεία. Εδώ έχει, ας πούμε, τοπικές και global μεταβλητές, όπως ορίζονται στην Python. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αρκετά συνοπτικό το οποίο κάνουμε εδώ, πιο πολύ για να πάρετε κάποιες γενικές ιδέες. Και σιγά σιγά, καθώς ξεκινάτε να γράφετε Python κώδικα, μπορείτε να ξαναγυρνάτε εδώ και να βλέπετε κάποια πράγματα. Δεν είναι δύσκολη η γλώσσα υπάρχουν, γι' αυτό. Εννοώ σε σύνδεξη και τα λοιπά, είναι αρκετά απλή. Λίστες. Εδώ δεν έχουμε πίνακες. Λίστες. Δηλώνω μια λίστα. Με append βάζω στοιχεία. Print μπορώ να τυπώσω οποιοδήποτε στοιχείο θέλω. Με ένα for μπορώ να κάνω iterate όλα τα στοιχεία και να τα πάρω. Εντάξει. Εδώ έχει κάποιες βασικές τελεστές, ναι, πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Προφανώς αυτά είναι μια σύνοψη. Εδώ βλέπετε τη λίστα με όλες τις βασικούς τελεστές, διάφορους έξτρα που υπάρχουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να θέλουμε να τυπώσουμε ένα formatted string, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την print, να βάλουμε μέσα, όπως αυτό θυμίζει λίγο C. Έτσι. Εδώ θα τυπώσω string, εδώ θα τυπώσω αριθμό και με αυτό εδώ κάνω print. Format string στην ουσία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δεν υπάρχει μόνο αυτός. Υπάρχει και η format, θα δείτε και σε κάποια παραδείγματα, που περνάω μέσα στη format της μεταβλητές και βάζω στον κώδικα κάποια ISD. Θα δείτε παραδείγματα, δεν υπάρχει όμως να επιμείνουμε σε αυτό. Αν δεν έχει regular expressions, αυτή δεν θεωρείται καλύτερη περίπτωση. Τι αν δεν έχει regular expressions? Για string formatting εννοώ. Ναι. Άμα είναι σκέτο string, ας πούμε, δεν είναι καλύτερο αυτό τελικά. Αυτό εδώ. Ναι. Πιθανόν, απλά θα σου σκάσει, αν τυχόν πας να περάσει κάτι που δεν ταιριάζει, θα σου σκάσει print. Ναι. Εντάξει, ξέρετε τι θες. Γι' αυτό υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Συνήθως καλό είναι να βρείτε έναν τρόπο που σας αρέσει και να χρησιμοποιείτε παντού τον ίδιο, για να μην μπερδεύεστε. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς τώρα στο Django, την print πιο πολύ θα χρειαστούμε για την buggy. Δεν χρειάζεται για κάποιον άλλο λόγο. Ωραία. Βασικά string operations, το μήκος, αν είναι αριθμός κτλ. Εντάξει. Πάμε σε όλες τις γλώσσες αυτά. Link με το σύνολο όλων αυτών. Εδώ έχουμε. Λογικοί τελεστές. Ναι, λογικούς τελεστές. AND, OR. Και υπάρχει και το IN. Το IN σημαίνει αν η μεταβλητή αυτή, η τιμή της μεταβλητής, είναι κάποια από αυτές που είναι στη λίστα. Εντάξει, είναι αρκετά απλό. Ανοίγει μέσα σε ένα σύνολο. Κλασικά loops, while, for, προσέξτε τη στίχηση, έτσι. Αν δεν έχετε σωστή στίχηση, θα χτυπήσει το compiler. Η for μόνο έτσι γράφεται. Η κλασική for δεν υπάρχει. Να τι, for,
Ναι, εννοώ μαγειρή, μαγειρή, γράφτε. Ναι. Καταρχάς το X-Range δεν έχει γίνει deprecate πλέον. Δεν είναι, το Range δεν είναι το ίδιο με το X-Range πλέον. Ναι, υπάρχουν και τα δύο. Τώρα για λόγους compatibility υπάρχει και το Range και το X-Range. Ναι, εντάξει, το παράδειγμα χρησιμοποιείς το X-Range. Τι κάνει το X-Range? Παίρνει αριθμούς από το 0 μέχρι αυτό που τους βάλει εδώ πέρα. Ένα okay. Okay. Και αν δεν θέλω από το 0. Μπορείς να το ορίσεις εδώ πέρα από ποιο θες να ξεκινάει. Όλοι σχεδόν πλέον κάνουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα, functions. Θα δείτε πόσο δύσκολο είναι το functions. Αρκετά απλά, κλασικά με κάποια ορίσματα. Όμως... Δεσμευμένη λέξη def, προστά. Ναι, η διαφορά είναι ότι εδώ δεν έχω λέξη function, έχω λέξη def. Ωραία. Δεν ξεχνάω τη στίχηση. Αυτό είναι το block του function. Ωραία. Και όταν την καλώ, αν έχω σταθερά ορίσματα, περνάω τιμές για να πάρουν αυτές τις μεταβλητές. Όμως, πριν πάω σε αυτό, ας δούμε λίγο πώς ορίζω κλάσεις, με την κλασική λέξη παντού class, το όνομα της κλάσης, και από εκεί και πέρα μπορώ να ορίσω μεταβλητές, μπορώ να ορίσω functions. Ωραία. Πώς φτιάχνω καινούριο αντικείμενο, καλώντας το constructor. Πώς εδώ ορίζω constructor? Δεν το έχω πει εδώ πέρα, αλλά υπάρχει μια ειδική μέθοδος που λέγεται κάτω παύλα, init, κάτω παύλα. Πώς είναι ο constructor του Java, που είναι το όνομα της κλάσης, εδώ είναι η μέθοδος init. Και μπορώ να περάσω να θέλω ορίσματα init. Init είναι αυτή που είναι ο constructor της κλάσης, στην ουσία. Okay. Το self που γράφεται εκεί πέρα. Το? Def function self. Εδώ. Το self είναι ότι παίρνει το instance αναφέρεται στον εαυτό της, όπως το κάνουμε στην Java. Σαν το this. Ότι στο this, ναι, σαν το this στην Java. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αν δεν μπει το self, μένει στατική, δεν μπορείς να μπει. Ναι, γι' αυτό στο object. Σε αυτό το τελευταίο παραδείγμα θα δείτε ότι υπάρχει σαν πρώτο όρισμα στις μεθόδους μιας κομπάνιας. Όχι, δεν είναι λάθος. Μόνο από static context μπορείς να την καλέσεις. Δεν μπορείς να την καλέσεις από δυναμικό context. Και εγώ είχα μπερδευτεί σε αυτό παλιά. Δεν μπορείς μέσα από instance ενός object. Ναι. Γι' αυτό το δείτε κλασικά σαν πρώτο όρισμα και άλλα ορίσματα μετά. Πρώτο όρισμα και στο Django θα το δείτε. Στις διάφορες μεθόδους ότι είναι το σαν πρώτο όρισμα. Και στο πίσω που μπορεί να πάτε στην προηγούμενη να το argument, username, greeting. Δηλώνεις κάπου ότι τα arguments είναι strings ή... Όχι, αλλά αν θες μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πλέον στην 3 έκδοση και μετά, δεν θυμάμαι τώρα από ποια της 3 ξεκινάει, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι αν είναι στην 3, 4, 5, 6, 7. Μπορείς εδώ να βάλεις int ανωτάτω τελεία, ξέρω εγώ, ή str. Οπότε στην ουσία είναι και πιο καλό να το κάνεις αυτό, γιατί από την αρχή, αν περάσεις ένα argument το οποίο δεν του αρέσει, θα σου χτυπήσει. Από το να σου χτυπήσει μετά όταν καλέσει την μέθοδο. Είναι strongly typed. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις αυτή τη δουλειά. Το κάνεις... Δεν είναι enforced. Στο type, δεν είναι enforced πλέον. Ναι, δεν είναι enforced. Και τελευταίο έχει call by reference. Μπορείς να κάνεις call by reference. Όλα δεν είναι call by reference. Στα object, ναι, αλλά τέλος. Θέλεις ένα παράδειγμα, τι θες να κάνεις. Θα περάσεις, ας πούμε, τώρα το username by ref και να σου αλλάξει την τιμή μέσα και να το διαβάσεις για απέξω την ανανεωμένη τιμή. Να καλέσεις, ας πούμε, my function with args. Κώστας, ίσον στο αριστερό μέρος του variable, ψι ας πούμε, και γυρίζει μέσα στη function που την κάνει η Βαγγέλης. Ψι ίσον Βαγγέλης, ας πούμε, και θα το τυπώσει μετά. Μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, ναι, δεν το έχω κάνει ποτέ, ας πούμε, αλήθεια. Έχει, αλλά δεν το έχω κάνει. Έχει keyword, ας πούμε, ref, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τα dictionaries θα σας θυμίσουν σαν τι μοιάζει αυτό στην Java, θυμάστε. Τα dictionaries. Τα dictionaries είναι ένας τρόπος να ορίσω key value pairs. Ίσως κακώς τη σύγκριση με Java, νομίζω ότι είναι πιο σε-like γλώσσα. Παχά sets και αυτά. Python νιώθω ότι είναι πιο σε-like γλώσσα, όχι Java-like. Είναι σε-like, αλλά αν κάποιος είναι εμπειρία σε Java μπορεί να κάνει μια αντιστοίχηση. Αυτά μοιάζει με τα hashes που έχει η Java. Τι είναι αυτό? Και μοιάζει κιόλας και με JSON εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, αυτό μπορείς να ορίσεις διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν key value pairs. Ωραία. Μπορείς εδώ, αντί να έχεις ένα string, να έχεις αριθμούς. Εντάξει, δεν σε εμποδίζει κανένας. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχουν τα λεγόμενα modules και τα packages. Τα packages στην ουσία είναι ένας φάκελος
ο οποίος για να θεωρηθεί ότι είναι package στην Python πρέπει να έχει ένα ειδικό αρχείο το οποίο είναι το κάτω παύλα, κάτω παύλα, κάτω παύλα, κάτω παύλα. Ωραία. Τελεία πάλι. Θα πάει στον αρχείο, έχουμε καταλήξει py, έτσι. Αυτό κάνει ένα package, ένα κατάλογο που κάνει package στην Python. Το module τι είναι. Το module στην ουσία είναι ένα αρχείο. Αν έχει ένα package στην Python και έχει μέσα ένα αρχείο, το αρχείο είναι το module και το package είναι ο κατάλογος που είναι αυτό το αρχείο. Αρκετά έτσι απλοϊκά. Ωραία. Από τη στιγμή που έχει packages, μπορεί να τα κάνει import σε ένα άλλο module, σε ένα άλλο αρχείο για να καλέσει μια μέθοδο από ένα άλλο που έχει δηλωθεί σε κάποιο άλλο module. Όπως κάνουμε import και στην Java, έτσι. Στην Java κάνουμε import classes, δεν κάνουμε και. Ναι, οι οποίες έχουν δηλωθεί σε ένα Java αρχείο. Εδώ αντίστοιχα έχω ένα module που είναι ουσιαστικά ένα φάκελο. Εδώ θα δείτε ότι το κώδικα που θα κάνουμε import και θα κάνουμε install θα μπορείτε να δείτε κανονικά και το source μέσα από τον editor. Οπότε για να χρησιμοποιήσω εγώ μια βιβλιοθήκη την έχω κάνει import και καλό διάφορα πράγματα που έχουν δηλωθεί εκεί. Προσέξτε το μόνο που θα πω εδώ πέρα να μην έχετε circular imports. Δηλαδή να έχετε ένα module σε ένα package να καλεί ένα άλλο και το άλλο να ξανακαλεί το πρώτο. Δημιουργείται ένας κύκλος και θα έχετε πρόβλημα όταν πάτε το έξω το πρόγραμμα σας, το πρώτο σας. Έτσι είναι αρκετά, θέλει αρκετή προσοχή στην αρχή να μην το κάνουμε αυτό. Πρέπει να σχεδιάσουμε έτσι την εφαρμογή μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε, τέτοιου είδους πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν ειδικά πακέτα στην Python, νομίζω λέγεται PyCycle ένα πακετάκι, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να το τρέξεις σε ένα project και να δεις αν έχεις τέτοιου είδους κυκλικές αναφορές. Εντάξει, απλά θέλω λίγο προσοχή. Θα σας βγάλει κιόλας έναν error ότι αυτό καλεί το άλλο και είναι κυκλικό dependency, κάτι τέτοιο. Τώρα, μπορείτε να ορίσετε functions με πολλαπλά arguments, δηλαδή να ορίσετε κάποια σταθερά και τα υπόλοιπα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θυμίζει pointer, δεν έχει καμία σχέση με pointer. Ωραία. Τα υπόλοιπα στην ουσία τα παίρνει σε ένα list και τα εμφανίζει. Είναι αυτό τελικά με το. Μπορεί να ορίσει κάποια σταθερά arguments σε μια function. Ναι. Αλλά εσύ όταν την καλέσει μπορεί να περάσει και άλλα arguments. Okay. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στο τελευταίο, το οποίο στην ουσία είναι μια λίστα και καλεί ένα από αυτά. Αν δεν περάσει τίποτα, είναι άγνωστο. Μπορεί να έχει 5, α πούμε, ή 6. Μπορεί να έχει μεταβλητό αριθμό άγνωστο. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι ότι μπορεί να περάσετε. Μπορεί να περάσετε άγνωστο με κάποιο key. Αυτό γίνεται με τα δύο αστεράκια. Αν δείτε λίγο το παράδειγμα, μπορώ να περάσω κάποια ορίσματα στη συνάρτηση και μετά να πω name mission Κώστας, κόμμα. Age is 33. Δηλαδή named arguments extra. Προσέξτε όμως ότι οτιδήποτε είναι προαιρετικό θα πρέπει να το έχουμε δηλώσει στο τέλος. Εντάξει, πρώτα μπαίνουν σταθερά ορίσματα και μετά μπαίνουν τα προαιρετικά ορίσματα. Αν θέλουν να είναι απλά ορίσματα ή αν θέλουν να είναι με κάποιο keyword. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα τρέχει αυτή την function, περνάει 1, 2, 3 και μετά περνάει, βλέπετε, acquisition sum, number is on first. Με όνομα ορίσματα. Okay. Και μέσα από εδώ, από το options που είναι το τελευταίο όρισμα, με την get παίρνω την τιμή του συγκεκριμένου. Μια στιγμή, τα περνάει σαν tuple για να το κάνει αυτό. Ναι. Αχα. Okay. Το ένα είναι μια λίστα, το άλλο είναι. Μπορεί να περάσει διαφορετικό τύπο. Tuple dictionary μπορεί να είναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί οι νόμοι έτσι όπως είδα τα δύο αστεράκια, λογικά θα είναι array από arrays ή κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι η διαφορά του. Μπορεί να περάσει διαφορετικού τύπου εκεί πέρα. Δηλαδή, να πεις, εδώ σημαίνει ότι μπορεί να περάσει οτιδήποτε θες, απλά θα έχει ένα keyword το κάθε argument. Θα έχει ένα όνομα το κάθε argument. Ωραία, αντί για number is on first, ας πούμε, μετά το τρίτο επόμενο argument να ήταν, ας πούμε, G is on 10. Ναι, ό,τι θες. Μπορεί να περάσει όσα θες. Απλά θα πρέπει να, όταν έχεις το κώδικα, το σώμα της function, να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ αν υπάρχει ένα argument με αυτό το όνομα ή αν υπάρχει αυτό το όνομα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, να περάσει κάποια εδώ, αλλά να έχει ένα νόημα μετά να ελέγξει αν αυτό έχει έρθει ή όχι. Okay. Αλλιώς μπορεί να περάσει ό,τι θες. Πάει, περάσει. Okay. Το θέμα είναι να τα αξιοποιείς μετά. Εδώ περνάει δύο και ελέγχει να δει. Ξέρεις, μπορεί να είναι κάποιο ειδικό φλάρι που αν υπάρχει σαν argument να κάνει κάτι άλλο. Θα τα δείτε αυτά στον κώδικα του Django και αυτό τα αναφέρω εδώ πέρα. Για να μην δείτε ένα στεράκι, δύο στεράκι και λέτε τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι καλό να τα έχετε δει. Ωραία.
Αυτά λέγονται συνήθως αυτό που αυτοί μεταγγλίτες λένε KW arguments, keyword arguments. Mm-hmm. Ωραία. Κανονικές εκφράσεις. Έγινε κάποιος που δεν έχει ξαναδεί ποτέ τι είναι κανονική έκφραση. Σαν έννοια. Είναι ένας τρόπος να φτιάχνουμε κάποιους κανόνες για να βρίσκουμε κάποια patterns σε ένα κείμενο. Το κείμενο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα απλό string, μπορεί να είναι ένα βιβλίο ολόκληρο και ούτω καθεξής. Άρα στην ουσία είναι ένας τρόπος να φτιάχνουμε κάποια patterns. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες εδώ πέρα. Το μόνο που ίσως να μας χρειαστεί εδώ πέρα έχει να κάνει κυρίως με τον ορισμό των URL της εφαρμογής μας. Όσοι έχετε κάνει ανάπτυξη σε Spring για παράδειγμα, το έχετε δει σίγουρα όταν φτιάχνετε controllers. Ίσως έχει τόσο βάθος, αλλά έχετε δει κάποια βασικά πράγματα. Ωραία. Άρα αν θέλετε να πείτε ότι αν στο URL υπάρχει, ξεκινάει μια λέξη από, ξέρω εγώ, home, το ξεκινάει με, στα regular expressions είναι το καπελάκι. Το τελειώνει σε, στα regular expressions είναι με το δολάριο. Τώρα, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει χρόνος εδώ να πούμε πολλά πράγματα για αυτά. Υπάρχουν κάποια πολύ καλά tutorial εδώ πέρα για κανονικές εκφράσεις. Δεν χρειάζεται να μπείτε σε πολύ βάθος. Για το routing της εφαρμογής μας θέλουμε απλά πράγματα. Ότι ξεκινάει αυτή η λέξη, ότι μετά ακολουθεί ακέραιος ή ακολουθεί ένα string, τέτοια πράγματα για απλά. Εντάξει. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Απλά θέλουμε να πάρετε μια γεύση από τα regular expressions βλέποντας κάποια από αυτά εδώ τα links. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να μπείτε σε πολύ βάθος. Exception handling, try except, δεν έχω try catch, έχω try except, προσέξτε ξανά το indentation εδώ πέρα, το block try είναι πιο μέσα και στο except μπορώ να βάλω διάφορα exceptions τα οποία μπορούν να προκύψουν, τα οποία ελέγχονται από τη σειρά με την οποία τα βάζω εδώ. Συνήθως βάζω από το πιο ειδικό exception σε κάτι πιο γενικό. Ή μπορώ να έχω και εμβολευμένα try catch με αυτή τη λογική. Εξαρτάται πώς θέλω να φτιάξω την εφαρμογή. Το συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ πέρα τι κάνει, ορίζει μια λίστα με 5 στοιχεία και λέει από 1 μέχρι, από 0 μέχρι 20, ωραία, το range 20, έχουμε αφού το 0 μέχρι 20, καλό μια άλλη μέθοδο που κάνει κάτι με αυτά, στο ουσία κάνει ένα print, δεν έχει σημασία το τι κάνει. Προσέξτε όμως ότι αν πάω και βάλω εγώ, καλέσω την do stuff with member και περάσω το πρώτο στοιχείο της λίστας, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Το έκτο στοιχείο της λίστας δεν υπάρχει. Οπότε θα μου βγάλει ένα error, index error. Δηλαδή το index που περνάω στη λίστα δεν υπάρχει. Αν αυτό δεν έχω βάλει try catch, θα σκάσει όπως καταλαβαίνετε. Αν έχω βάλει try catch, μπορώ να το χειριστώ με κάποιον τρόπο. Εντάξει. Είναι γνωστά πράγματα, οπότε δεν επιμένω. Πολύ δυνατό στοιχείο είναι τα sets εδώ πέρα. Τα σύνολα. Ποια είναι διαφορά από ό,τι ξέρετε ενός set με μια λίστα, θεωρητικά, σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο. Το έχετε ξαναδεί ποτέ? Το set έχει μοναδικά στοιχεία. Ακριβώς. Σε ένα set, ένα στοιχείο είναι μόνο μια φορά. Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω ένα set και περάσω τρεις φορές το ίδιο στοιχείο, στο set έχει υποδειχθεί μόνο μια φορά. Εντάξει. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένες μέθοδοι, δηλαδή μπορώ να πάρω πολύ εύκολα την ένωση ή την τομή δύο συνόλων. Πιθανότητες, θεωρία πιθανότητων κλπ. Αλλά είναι κάτι αρκετά χρήσιμο. Μπορώ να πάρω την τομή τους, τη διαφορά τους, το difference αυτό, ναι. Και υπάρχει και η συμμετρική διαφορά, symmetric difference. Ενό set με ένα άλλο set. Όταν έχετε να χειριστείτε sets, θα δείτε ότι αυτό είναι αρκετά βολικό. Στην πράξη το έχω συμβεί αρκετά συχνά. Όταν θέλω να ελέγξω, για παράδειγμα, σύνολα με ID σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων για να κάνω συγχρονισμό, ξέρω. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι σε ένα set έχεις μοναδικό αντικείμενο και μπορείς πολύ εύκολα να βρεις την τομή, την ένωση, τη συμμετρική διαφορά ενός set με ένα άλλο, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Θα το αξιοποιούμε σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές. Βέβαια, δεν θα πάω παντού να κάνω set. Θα πρέπει να έχει νόημα. Θα το αναφέρω γιατί στην πράξη εμένα μην βοηθήσει σε πολλές επιλύσεις διαφορών προβλημάτων. Λοιπόν, τώρα
μπορώ να κάνω το λεγόμενο serialization, δηλαδή να μετασχηματίσω ένα Python αντικείμενο σε JSON και το αντίστροφο. Υπάρχουν ειδικές μέθοδοι. Η μία είναι η dumps και η άλλη είναι η loads. Η dumps τι κάνει, παίρνει ένα object σε Python και το κάνει JSON. Η loads διαβάζει ένα JSON αρχείο και το κάνει ένα Python object. Okay. Θα το δούμε και στην πράξη αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες ειδικές μέθοδοι εδώ πέρα, κυρίως στα αντικείμενα, τα οποία το ID, ας πούμε, μας φέρνει το ID ενός αντικειμένου, αν, αν κάτι είναι subclass ενός άλλου, αν κάτι είναι instance ενός άλλου και τα σχετικά. Εντάξει, είναι κάποιες βασικές μέθοδοι. Η μέθοδος dir, ας πούμε, σε μια κλάση μας φέρνει, αν θυμάμαι καλά, τα περιεχόμενά της, δηλαδή τα άτομα που έχει. Αν υπάρχει αυτό το attribute σε ένα αντικείμενο ή το καθεξής. Θα τα δείτε αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο το χρειαστούν στο Django, αλλά καλό είναι να τα έχετε κατά νου. Και το name χρειάζεται συνήθως στο debugging. Ναι. Θα έλεγα τώρα να κάνουμε μια σκησούλα για να δούμε αν τα καταλάβουμε αυτά καλά. Η σκησούλα έχει να κάνει το εξής. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Python, να φτιάξουμε ένα πολύ απλό σκριπτάκι, το οποίο να χτυπάει ένα REST API, το οποίο υπάρχει εδώ, υπάρχει ένα online fake REST API. Το χρησιμοποιούμε πολλές φορές για διάφορα παραδείγματα, που είναι αυτό εδώ. Αν πάω στην αρχή του να δούμε λίγο τι περιέχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είναι καλό έτσι παραδείγματάκι, αν δεν έχω data, να βρω κάποια data για να κάνω κάποια πειράματα. Αυτό το site λέγεται JSON Placeholder, όπως θέλει μπορεί να το ανοίξει. Και εδώ έχει κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχει το slash post εδώ πέρα, σου φέρνει κάποια 100 post τα οποία έχουν και comments. Δηλαδή, αν το πατήσουμε αυτό, πάει και μου φέρνει μια λίστα από διάφορα αντικείμενα, από διάφορα posts. Το κάθε ένα post έχει ένα user ID, ένα ID, ένα tag και ένα body. Στην ουσία, στη βίντεο θα είναι posts από κάποιους χρήστες. Ωραία. Ο κάθε χρήστης έχει ένα ID, το κάθε post έχει ένα ID και το κάθε post έχει έναν τίτλο και ένα body. Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα Python σκριπτάκι, το οποίο να χτυπάει αυτό εδώ το URL, να παίρνει αυτά τα δεδομένα και να μας τυπώνει αυτά εδώ. Οπότε, τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Να ανοίξουμε έναν editor, οτιδήποτε θέλετε. Εδώ υπάρχει το κλασικό Swift, υπάρχει το Sublime, υπάρχει ένα θυμάμαι καλά το Atom. Αυτά θα τα βρείτε στο μενού. Όσοι να έχετε το μενού, πρώτα το βάλετε. Πάνε κάνω δεξί κλικ πάνω στο panel εκεί πέρα. Πάνω στο panel. Δεξί κλικ. Panel. Add new items. Plunge. Α, το application menu, sorry. Application menu. Αυτό. Πάτα add. Τώρα πατάς close και τώρα πας τέρμα δεξιά και το μενού μπορείς να δεις τι είναι εγκαταστημένο. Κάπου στο editor, τώρα δεν θυμάμαι που τα έχει. Development. Ναι, development. Έχει διάφορα, έχει στο development, αν πάτε. Είχε απλά να γράψετε τη λέξη Atom ή Sublime, θα σου το ανοίξει. Στο Linux σου έχει βάλει. Ναι. Πού έχεις βάσει στο Solaris, δηλαδή, είπαμε. Λοιπόν, πριν πάμε να φτιάξουμε το σκριπτάκι μας, να δούμε με ποιον τρόπο μπορώ να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας είναι να χρησιμοποιήσουμε μια βιβλιοθήκη που λέγεται urllib και συγκεκριμένα ένα module που λέγεται request, ή να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο module που λέγεται requests. Το requests είναι πιο βολικό, γιατί κατευθείαν παίρνει το response από ένα URL και το μετασχηματίζει, έχει μέθοδο που το κάνει κατευθείαν JSON. Ενώ με το άλλο πακετάκι, το πρώτο που σας λέω, πρέπει να το κάνετε εσείς, να καλέσετε την JSON loads κτλ. Οπότε, τι θα χρειαστούμε τώρα. Θα χρειαστούμε το πακετάκι requests. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Τι θα κάνω. Θα πάω να ψάξω. Είναι ένας κλασικός τρόπος αυτός με τον οποίο καλούμε
ένα URL μέσα από Python. Άρα γράφω Python 3 request. Και εδώ θα μας δείξει διάφορα παραδειγματάκια. Το request λέγεται HTTP for humans. Έτσι το έχουν πει. Βάζετε λίγο το link με το JSON. Ναι, JSON placeholder, άμα ψάξεις το Google αυτό είναι. Okay. JSON placeholder, θα σου το βγάλει πρώτο. Καλύτερο το να το βάλω. Λοιπόν, ας δούμε ένα παράδειγμα πώς το χρησιμοποιούμε αυτό. Πώς χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη requests. Είναι αρκετά βολική. Εντάξει. Καταρχάς πρέπει να την έχουμε κάνει install. Θα δούμε σε λίγο πώς κάνουμε πακετάκι install σε Python. Οπότε, καλούμε τη μέθοδο. Αναλόγως του τι θέλω να κάνω, θέλω να καλέσω get με get μέθοδο, ένα URL με post, put, delete κτλ. Υπάρχει η αντίστοιχη μέθοδος εδώ. Άρα, εφόσον έχω κάνει import την βιβλιοθήκη αυτή, καλώ get, περνάω το URL σαν παράμετρο και από εκεί και πέρα μπορώ να περάσω διάφορα σε άλλες παραμέτρους. Παράδειγμα, αν αυτό το URL θέλει authentication, μπορώ να περάσω και τα credentials. Αν θέλει κάποια headers ειδικά, μπορώ να περάσω headers και ούτω καθεξής. Ας μείνουμε σε ένα πολύ απλό παραδειγματάκι. Ωραία, εμείς στην ουσία θέλουμε να καλέσουμε με τρόπο get ένα URL, αυτό που σας έδειξα πριν εδώ. Όχι. Αυτό εδώ. Θα το κάνουμε copy. Και θα πάρουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που μας επιστρέφει τώρα, τι εδώ η μέθοδος και γενικότερα η μέθοδος του requests, μας επιστρέφουν ένα βασικό πράγμα το οποίο είναι το status code. Δηλαδή αν γράψω r.status code, θα μου επιστρέψει 200. Το 200 σημαίνει OK, είναι επιτυχώς η κλίση και πήρα κάποια δεδομένα. Υπάρχει επίσης και η μέθοδος JSON. Αυτό τι κάνει, παίρνει τα αποτελέσματα και μας τα φέρνει πίσω σε έναν τρόπο που μπορούμε πολύ εύκολα να τα διαχειριστούμε. Στην ουσία μας τα φέρνει σαν ένα dictionary στην Java, στην Python. Ας το δούμε σε ένα πολύ απλό παράδειγμα τώρα, μέσα από ένα terminal. Λοιπόν, έχουμε ένα terminal. Εδώ σύντη συνδεθεί εδώ πέρα δεν χρειάζεται να το κάνετε, αλλά αν θέλω να κάνω install. Γενικότερα πρέπει να σκεφτούμε διάφορα πράγματα και υπάρχουν. Εξαρτάται το λειτουργικό το οποίο έχουμε. Αν έχουμε Windows πρέπει να κάνουμε install την Python μόνοι μας. Αν έχουμε Linux πιθανότατα να έχει κατεστημένη την Python. Ποια όμως Python, τη 2 ή την 3, εξαρτάται πόσο και ποια έκδοση έχουμε βάλει. Αν γράψετε τη λέξη σκέτη και τη λέξη Python σε ένα terminal, θα το μεγαλώσω λίγο για να φαίνεται καλύτερα. Φαίνεται. Αν γράψω την Python σκέτη, θα δείτε πάνω μου λέει ποια έκδοση είναι. 2, 7, κάτι. Δεν θέλω τη 2, εγώ θέλω τη 3. Ωραία. Πώς βγαίνω από αυτό το περιβάλλον, γράφω quit. Όχι 90, πάλι θέσεις. Και βγαίνω. Εγώ θέλω την Python 3. Αν γράψω Python 3, θα δείτε ότι πάνω γράφει 3, 6, 7. Εδώ είναι εγκαταστημένη η Python 3, 6. Ίσως εσείς αν έχετε μια νεότερη διανομή, ας πούμε, ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε την install μόνοι σας και νεότερη έκδοση, την 3, 7 ξέρω εγώ. Ναι. Ούτε σε άλλο θα δούμε και έναν τρόπο που μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια Python θα χρειαζόμαστε σε κάθε project ανεξάρτητα. Λοιπόν, οπότε, εδώ στο εργαστήριο, αν θέλουμε να πέσουμε Python 3, γράφουμε τη λέξη Python 3. Κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα ισχύει αν κάνετε upgrade install Python 3 στο δικό σας laptop. Ωραία, θα βάλει την τελευταία έκδοση της Python που είναι pre-compile για το δικό σας, για την δικιά σας δομή που έχετε. Σε Windows να φτιάξετε με το χέρι. Σε Windows πρέπει να κατεβάσετε μόνοι σας την Python για να την κάνετε install. Αν το ψάξετε δεν είναι τίποτα φοβερό. Απ' την άλλη μπορείτε να βάλετε το Anaconda και να. Ή να βάλετε το Anaconda. Που είναι πολύ πιο. Εγώ θα πω ότι τα Windows δεν είναι για developers. Μπορείτε να με κακοχαρακτηρίσετε γι' αυτό, αλλά η εμπειρία μου έχει δείξει ότι τα Windows δεν είναι για developers. Το ξαναλέω και θα το λέω για πάντα. Το βλέπουμε και εδώ στα θέσει του μαθήματος κάθε φορά. Όσοι δουλεύουν με Windows, βλέπονται πιο πολύ. Δεν έχουν βάλει σωστά την μεταβλητή περιβάλλοντος, δεν βγήκε καλά η Python. Το activation του virtual environment πρέπει να το γράψει πιο συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, όχι δεν κάνει τη δουλειά σου, την κάνει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι με το Linux κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Ειδικά σε πράγματα.
Ή αν έχετε Windows, βάλετε το subsystem για Linux και τελειώνει η ιστορία. Και παίζετε με bash και κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε περιβάλλον Python 3. Κάνουμε support σε Windows. Όχι, support σε Windows, παιδιά, δεν έχει. Θα βρείτε μόνοι σας λύσεις. Λοιπόν, τώρα, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια βιβλιοθήκη. Ξέρουμε αν υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη. Και τώρα έχονται τα ωραία πράγματα. Και πώς μπορούμε να δούμε αν μια βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη. Ένας απλός τρόπος είναι να δοκιμάσουμε να την κάνουμε import. Import requests. Δεν χτύπησε, άρα καλά είμαστε. Ένας άλλος τρόπος είναι να βγω από το περιβάλλον του Python. Και να κάνω pip list. Το pip είναι. Μπορεί να μην είναι στο pip όμως. Εδώ είναι. Γι' αυτό το λέω. Αν δεν είναι, θα το pip είναι ένα packaging σύστημα για Python. Στο Node είναι το npm. Ωραία. Στην Java είναι το Maven. Εδώ είναι το pip. Ωραία. Αν δεν install, νομίζω ότι χρησιμοποιεί το easy install κάποιο. Σας έχω οδηγίες, θα το δούμε μετά στην επόμενη παρουσίαση που είναι το Java, πώς θα κάνει αυτό όλα αυτά. Λοιπόν, το pip list μας δείχνει τι είναι εγκατεστημένα, ποια πακέτα της Python είναι εγκατεστημένα στο σύστημα. Και για το συγκεκριμένο χρήστη που είμαστε συνδεδεμένοι. Τώρα μου βγάλει ένα κατεβατό, πώς θα δω εύκολα αν υπάρχει η request, κάνει ένα grep. Requests. Και βλέπω ότι όντως η request υπάρχει και είναι σε αυτή την έννοια. Δεν με πολύ απασχολεί. Αν δεν έχω εγκατεστημένη την request, πρέπει να την κάνω install. Pip install requests. Προσέξτε όμως, αυτό έχει να κάνει επίσης με ποια έγνωση της Python να έχετε εγκατεστημένη. Πολλές φορές αν έχετε και την Python 2 και την Python 3 και το σκέτο Python σε πάει σε Python 2, η pip θα σας πάει σε πακέτα της Python 2. Οπότε μπορεί να έχετε το pip 3 που έχει να κάνει με τα πακέτα που είναι εγκατεστημένα σε Python 3. Και πώς πρώτα να κατεβάσω την Python 3. Αν είσαι σε Linux, update Python 3. Θα κάνεις update. Update Python 3, θα τα δούμε αυτά. Υπάρχουν εντολές, θα σας δείξουμε σιγά σιγά. Στο περιβάλλον εδώ πέρα είναι εγκατεστημένα αυτά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε ξανά. Πάμε ξανά σε Python 3 Interactive Shell και import requests. Και τώρα θα ανακαλύψουμε τη μέθοδο open. Άρα, γράφω response json requests.get και εδώ θα περάσω το URL για να καλέσω εκείνο το API που είδαμε πριν. Το URL είναι πηγαίνετε στο JSON placeholder, πάτε εδώ που λέει post, δεν το γράφετε τώρα με το χέρι. Όσοι δεν έχετε ανοίξει από το site, γράφετε στο Google JSON placeholder, σας βγάζει εδώ, πάτε στο post. Και κάνετε copy αυτό εδώ. Ωραία. Γυρνάμε εδώ στο terminal και γράφουμε, κάνουμε paste αυτό που κάναμε copy. Δεν χρειάζεται να περάσουν καμιά άλλη παράμετρο. Τώρα, τι έγινε, αυτό πάει και ανοίγει ένα connection, παίρνει τα δεδομένα και πάμε να δούμε τι status code μας επέστρεψε αυτό. Τώρα, η response είναι μια μεταλλητή η οποία έχει κάποιες πληροφορίες. Μία από αυτές τις πληροφορίες είναι response.statuscode. 200. Ωραία. Αν καλέσω τη μέθοδο JSON εδώ πέρα, μου φέρε μέσα, μου έκανε print όλα τα data τα οποία βλέπαμε πριν στο browser. Συγγνώμη, πώς πήγα από κάτω, γράψατε από κάτω στην ένα μήνυμα. Πώς πήγα? Θέλω να πω, γράψατε response, JSON request κτλ. Κάναμε αυτό. Response, JSON request, get. Πατάς enter. Κάνει το request, παίρνει τα δεδομένα. Στην επόμενη γραμμή. Α, τα πας σε ένα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Γράφεις response.statuscode. Τι είναι αυτό το response? Για να δούμε τι είναι αυτό το response. Αν κάνω print response, τι θα μου κάνει? Για να δούμε.
λέει το response, λέει response 200. Είναι ένα object τύπου response. Ωραία. Αν πάμε και καλέσουμε την type response, θα μας πει ότι όντως αυτό είναι. Βλέπετε και το όνομα της κλάσης. Requests, models, response. Άρα είναι ένα αντικείμενο της κλάσης response. Και αυτό έχει δύο μεθόδους, όπως είδαμε. Τη status code και τη JSON. Και θα να έχει και άλλες μεθόδους. Αν δείτε το documentation εδώ πέρα. Έχει αρκετά πράγματα. Για το παράδειγμα, μας δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι κάναμε τώρα με αυτό το απλό παράδειγμα. Καλέσαμε ένα URL, πήραμε τα δεδομένα και τα έχουμε διαθέσιμα σε μια μεταβλητή, σε ένα αντικείμενο. Ωραία. Τώρα τι θέλουμε. Να πάμε και να πάρουμε αυτά τα δεδομένα. Συγγνώμη. Ναι. Πώς θα τυπώσετε την οθόνη, θα σου πει print, τι. Το print. Να δω, εδώ έχει clear, δεν θυμάμαι. Πώς θα τύπωσα στην οθόνη. Ναι, κάνετε βίντεο το status code. Αν θέλω να τυπώσω μόνο τα δεδομένα τα οποία πήρα, γράφω response.json. Αυτή μου επιστρέφει τα δεδομένα τα οποία ήρθανε. Προφανώς αυτό έχει νόημα να το καλέσω όταν αυτό το URL το οποίο καλώ μου επιστρέφει JSON data. Δηλαδή αν το response μου παράγεται είναι JSON. Ναι. Αν μου επιστρέφει XML, προφανώς θα δεν έχει νόημα. Και γι' αυτό είναι αρκετά βολική αυτή εδώ η βιβλιοθήκη για να καλούμε διάφορα API. Άρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα module σε μια εφαρμογή σε Django και θέλουμε να καλέσουμε ένα API να πάρουμε data, πολύ εύκολα με τη request το κάνουμε αυτό. Δεν θέλει και πολλά, έτσι, είναι αρκετά απλό. Αντίστοιχα σε άλλες γλώσσες υπάρχουν άλλες βιβλιοθήκες που κάνουν την ίδια δουλειά. Λοιπόν, τι πιο πολύ θα χρειαστούμε, να περάσουμε κάποια ειδικά headers, να περάσουμε form data, να περάσουμε binary δεδομένα. Όλα αυτά υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που μπορούμε να δούμε για να κάνουμε την κατάλληλη κλίση και να πάρουμε τα δεδομένα που θέλουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε post, να αποθηκεύσουμε, να φτιάξουμε ένα καινούργιο αντικείμενο σε ένα μαθημένο API, θα καλέσουμε με βάση το documentation που μας έχουν δώσει, θα περάσουμε στους άλλους παραμέτρους και θα γίνει δουλειά. Έτσι. Αυτό θα έχετε ξαναδεί, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα μιας και το είδαμε αυτό. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα, θέλετε να συνεχίσουμε. Τι ώρα θα φύγουμε, δεν κάνετε. Ωραία, θέλετε να φύγετε. 9.30 ή 10 παρά 20 κάπου. Εσείς αποφασίστε ό,τι θέλετε. Πάμε. Άρα συνεχίζω. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε ένα παραδείγμα, θα είναι λίγο πιο έτσι. Τι είναι εδώ. Τώρα θα το τρέχουμε τη μία από command line, έτσι δεν είναι. Α, ναι, δεν είδαμε πώς το τρέχουμε αυτό σε αρχείο, ας το δούμε και αυτό. Ναι. Καταρχάς, ας βγούμε από εδώ. Ωραία. Αν εγώ αυτά θέλω να το κάνω σε ένα αρχείο, τι θα κάνω, θα πρέπει να δημιουργήσω ένα αρχείο με έναν editor. Ας το πω callapi.py. Θα πάει στην αρχεία από την κατάληξη py, έτσι. Οπότε, ανοίγετε, φτιάχνετε ένα αρχείο όσο φαίνεται το θέλετε. Είσαι σαν blind, ξέρω εγώ. Εξαρτάται. Εγώ το έκανα με vim, κάνε το με ένα editor που θέλετε. Δημιουργώ ένα αρχείο, καινούργιο. Το οποίο το λέω API, callapi.py. Πείτε το όπως θέλετε, απλά ξέρετε πού θα το βρείτε μετά. Και πόσο απλά μπορώ να το γράψω. Ναι, από ό,τι έντυο θέλετε. Ό,τι έντυο θέλετε, αποθηκεύστε όμως κάπου να ξέρετε που θα είναι. Και τι θα κάνω, τώρα θα γράψω αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Import requests. Response. Ίσον. Αυτά που γράφουμε πριν στο Interactive Cell τα κάνουμε σε ένα αρχείο. Κάνουμε ξανά κόπη αυτό εδώ. Θέλεις ένα αρχείο να κάνεις ένα import.
Δεν απαραίτητο να στο δω. Ωραία. Και μετά μπορούμε να κάνουμε πριν το response.status.code. Και πριν το response.τελεία αυτά, τέσσερις γραμμές βελτιώδες. Αυτά πιο πολύ για να δούμε πώς καλούμε ένα Python script. Άρα, import την βιβλιοθήκη, καλούμε τη μέσα στο get, παίρνουμε τα αποτελέσματα σε αυτή τη μεταβλητή, τι πόρουμε στο status code, τι πόρουμε updation. Κατά την ουσία που πήραμε. Ωραία, το γράψαμε. Το κάνουμε save αυτό. Και τώρα πρέπει, καταρχάς, με τι Python πρέπει να το τρέξω. Python 3, κενό. Αγνοείς τα data που βγάζει μόνο του. Και το όνομα του αρχείου. Πώς το είπαμε, call API. Όλο το URL. Στο get, μέσα, ναι. Στο πώς το καλέσω. Δεν θέλεις ο path που βρίσκεται το αρχείο. Το σχετικό ήταν πώς το μονοπάτι. Αν είσαι στο κατάλογο που είναι το αρχείο σου. Είναι πριν για το πώς θα καλέσετε ένα αρχείο εδώ πέρα, αυτό μπορεί να είναι είτε ένα απόλυτο μονοπάτι, ξεκινάει το root και πάει μέχρι εκεί που είναι το αρχείο, είτε σχετικό από εκεί που είστε. Αν είστε στο κατάλογο που είναι το αρχείο που φτιάξατε, αρκεί το όνομά του. Αν είστε πιο πάνω από το κατάλογο από εσάς, δύο τελίτσες, slash κτλ. Αν είναι σε ένα κατάλογο κάτω από εκεί που είστε, το όνομα του κατάλογου, slash το όνομα του αρχείου. Αν το τρέξουμε τώρα αυτό, θα κάνει το call, θα πάρει τα data, θα μας επιστρέψει. Βλέπετε όμως ότι είναι χήματα δεδομένα. Δεν ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όχι, κάτι. Okay. Αν θέλετε γενικότερα, μας λέτε για το επιλύουμε. Είναι κάποιος που δεν το έπαιξε αυτό. Όχι, διεσυγγίσει, την έβαλε το βήμα επειδή ήταν εκεί και άρχισε και έπαιξε. Είναι κάποιος άλλος που είχε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Ωραία. Και μετά μέσα με το JSON το παίρνεις και το κάνεις ό,τι θες. Θα δούμε τώρα ένα for loop εδώ πέρα. Αυτό λέω ότι θέλω να κάνω στο παράδειγμα. Αν δεν κάνει request. Λοιπόν... Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μία for loop. Okay. Ξανανοίγουμε λίγο το αρχιάκι μας.
Θα το κάνω λίγο πιο ωραίο. Εδώ που τυπώνει όλα τα δεδομένα, να μας τα δείξει σχήμα, να μας τα δείχνει, ας πούμε, γραμμή-γραμμή. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα for loop, οπότε το σβήνουμε αυτό εδώ. Και πάμε να κάνουμε ένα for loop. Λοιπόν, ας δηλώσουμε μια μεταβλητή, ας την πούμε data, για να έχει μέσα... τα δεδομένα που πήραμε σε μορφή JSON. Ωραία. Και εδώ τώρα καλούμε μια for για να κάνει iterate στη λίστα αυτή με τα δεδομένα, να τα παίρνει ένα-ένα και να μας το εμφανίζει. Ας κάνουμε ένα απλό παράδειγμα. Πώς θα λέμε την τοπική μας μεταβλητή μέσα στο for loop? Πώς το πούμε? For i in data. Ωραία. Προσέξτε, κάνει αυτόματα ο editor κανονικά, αν δεν γνωρίζει την Python αρχείο και αν υποστηρίζει, έχει ρυθμιστεί σωστά. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα, print, το i. Να δούμε τι είναι αυτό το i τέλος πάντων. Ωραία. Το κάνουμε save αυτό. Ανοίγω ένα terminal για να το βλέπουμε πάνω πώς είναι. Ωραία. Για να το ξανατρέξουμε κάτω. Και κάνουμε Python 3. Και τώρα ποια θα είναι η διαφορά που θα δούμε? Θα είναι γραμμή-γραμμή, αλλά τι είναι γραμμή-γραμμή, προσέξτε, το κάθε ένα αντικείμενο στη λίστα. Το βλέπετε? Μετά αλλάζει γραμμή. Ωραία. Τι θα πρέπει να κάνω για να εμφανίσω μόνο τον... τι να εμφανίσουμε, τον τίτλο. Πώς θα πάρουμε τον τίτλο? Τι λέτε, αντί να κάνω όλο το αντικείμενο, το οποίο είναι στην ουσία το καθένα από αυτά τα blocks, που έχει το user ID κτλ. Αυτό τι είναι στην Python? Πρέπει να καταλάβουμε, αυτό εδώ που έχω κάνει highlight, βλέπετε, τι τύπο να το κάνουμε στην Python? Dictionary. Άρα, για να πάρω ένα χαρακτηριστικό, μια τιμή για ένα χαρακτηριστικό του dictionary, πρέπει να αναφερθώ στο όνομα, δηλαδή στο key. Εντάξει, άρα τι θέλω εγώ, το type. Οπότε τι θα κάνω, θα πάω εδώ πέρα και αντί να κάνω print i, για να πάρω από dictionary ένα key, θα πρέπει να βάλω το key. Άρα εδώ θα βάλω title. Εδώ μπορεί να συστημίσει όντως την PHP. Και οι δύο ξεκινήσαμε scripting language έτσι κι αλλιώς. Και τώρα ότι εμφανίζει λιγότερες πληροφορίες, γιατί κάθε φορά εμφανίζει τον τίτλο και η print, ως γνωστόν, κάνει και new line μετά. Να ξέρω όπως τις ώρες της γλώσσας. Ωραία. Μια ερώτηση έτσι και να κλείσουμε αυτό το κομματάκι. Τι θα έπρεπε να κάνω για να εμφανίσω, ας πούμε, τα πέντε πρώτα στοιχεία, όχι όλα. Τώρα αυτά είναι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. 50, δεν θυμάμαι. Πώς μπορώ να δω πόσα έγινε πλάκα-πλάκα? Τι θα μπορούσα να κάνω? Εδώ θα μπορούσα να κάνω ένα print. Ναι. Του data. Ωραία. Και έτσι θα μου βγάλει. Πάνω-πάνω δεν θα μου βγάλει. Είναι το 200, είναι το status code, 100. Α, ναι, 100. Είναι 100 στοιχεία. Τι πρέπει να κάνω εγώ να εμφανίσω τα 10 πρώτα? Με range 10. Τα 10 πρώτα. Σε ποιο σημείο να το κάνουμε αυτό? Αντί για τα αφορά range και μετά πρέπει να κάνουμε data, αντί για i πρέπει να πούμε τα data του i. Άρα τι μας λείπει εδώ πέρα? Είτε θα βάλουμε έναν counter, αυτό το κλασικό, βάζουμε ένα counter και αν ο counter αυτό φτάσει σε έναν αριθμό, κάνω break το loop και τελειώνει το loop. Με ένα if.
Αν θυμάμαι καλά, όμως, έχει κάτι άλλο υπάρχει εδώ πέρα που μπορείς να δεις. Δεν θυμάμαι λίγο καλά τώρα, το δω. Α, υπάρχει. Σε ένα for loop μπορείς να έχεις και το index. Ναι. Αλλά όχι το θυμάμαι. Κάθε φορά και εγώ το θυμάμαι, το ψάχνω. Κυρίως αυτά τα θυμάσαι, κυρίως άμα κάνεις πιο πολύ scripting πράγματα. Ναι, ενώ άμα έχεις καιρό να σου πεις και σχολείσαι με framework, τα ξεχνάς. Νομίζω ότι αυτό που θα είναι ένα... το τα φέρνεις πίσω σαν τα πεις κάτι τέτοιο. Enumerate. Enumerate. Και έχει ένα index value. Οπότε, πάμε λίγο να εφαρμόσουμε αυτό. For index, value in enumerate τη μεταγραφή που έχουμε. Ωραία. Άρα, αυτά είναι οι ανοιχτός να δηλώσουμε μια μεταγραφή και να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο εύκολα. Άρα μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα for το οποίο προλογεί δεν προλογεί καθόλου index, i in Πατσί το εδώ, αφέρω τα μαγιά. Ωραία. Και εδώ έχουμε ξεφύγει αυτό εδώ. Ωραία. Και εδώ θέλουμε να τυπώσουμε το i για το value. Προσέξτε με το enumerate τι κάναμε. Δώσαμε και ένα index σε καθένα τα στοιχεία. Οπότε αυτό είναι το index και αυτό είναι το value. Άρα εδώ τυπώνει όντως το value. Αλλά αν θέλουμε και το index, μπορούμε να πάμε εδώ στο, μέσα στο ίδιο print και να τυπώσουμε idx syn. Εννοείται κάτι το οποίο θα βγει σαν πρόβλημα εδώ πέρα, απλά να το δούμε. Θα βάζω και μερικά κενά. Τι του λέω εδώ πέρα, τύπωσέ μου το index, άσε 2-1 και το title. Θα τρέξει λέτε. Πώς κάνω comment. Comment βάζω δίεση. Πάμε στο κάτω terminal να δούμε. Θα σκάσει. Το περιμένουμε. Γιατί όμως σκάει, τι λέει. Δεν είναι string το index. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε concatenate με την print για ένα string και ένα index, το οποίο δεν το αρέσει καθόλου. Οπότε, γι' αυτό που πολλές φορές είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούμε κάποια formatted strings εδώ πέρα. Τι χρειάζεται να κάνω, να καλέσω την str εδώ. Και τώρα βλέπετε ότι μας έβαλε και το index. Γιατί έβαλε 9 και 100, γιατί ξεκινάει το 0, έτσι. Ωραία. Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να εμφανίσω τα 10 πρώτα. Να κάνουμε ένα break, άμα φτάσει το 9. Άρα για πείτε, τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Σε ποιο σημείο να βάλουμε το break. If it is on η μεγαλύτερη το 9 break πάνω το print. If index μικρότερο το ITX μικρότερο το 9 ή θα κάνει το μικρότερο το 10 να κάνει print. Ωραία. Πρέπει να πάνε λίγο. Τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα, το ανεντέχει που σου το εστί. Άρα αυτό θα πάω πιο μέσα. Για να μου πω να πάνε πάνω εδώ. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε έναν έντονο προκοπή. Να το πάτε πάνω. Αλλιώς τι κάνω. Ωραία. Πάμε κάτω. Πάμε να δούμε. Και όντως έτρεξε.
Αν αυτό θέλω να το περάσω παραμετρικά. Δηλαδή να το περνάω σαν παράμετρο που ήταν καλό το split. Πάμε να δούμε και αυτό το κομμάτι. Βάλε λίγο πάνω. Ναι, θα το μεγαλώσω πριν. Από το ένα. Ορίστε. Μην κοιτάτε τα νούμερα αριστερά, δεν είναι γραμμές. Είναι ένας σχετικός τρόπος να δείχνει γραμμές. Άρα, εδώ τώρα αυτό θέλω να το περάσουμε παραμετρικά. Δηλαδή, να ορίζουμε εμείς όταν τρέχουμε το script πόσες εγγραφές θέλουμε. Πώς περνάω παραμέτρους σε ένα Python script. Εδώ θα χρειαστούμε μια άλλη βιβλιοθήκη, η οποία λέγεται sys. Πρέπει να κάνουμε import το sys. Λοιπόν, δείτε εδώ ένα παραδειγματάκι που έχω. Κάνουμε αυτή τη βιβλιοθήκη και υπάρχει η, όπως είναι στη C αντίστοιχα, όπως και στη Java, το argvent, το οποίο είναι η λίστα των παραμέτρων που περνάμε. Άρα θέλω να περάσω μια παράμετρο, παίρνω το πρώτο στοιχείο αυτής της λίστας και πώς το εμφανίζω αυτό. Βλέπετε, κοιτάω εδώ αν έχω ένα στοιχείο της λίστας, sys.argvent. Αυτό είναι πώς περνάω παραμέτρους, έτσι είναι γνωστό, είναι κοινό σε πολλές γλώσσες. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά απλό να το κάνω, αν θέλετε. Με βάση και αυτό που έχω ανοιχτό, κάνω το λίγο. Τι θέλουμε, να περνάμε. Το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να τρέχουμε το σκριπτάκι μας με αυτόν τον τρόπο, στρίψω κάτω. Και να γράφουμε 5 μετά. Οπότε, να πάνε αν θέλει τα 5 πρώτα. Εντάξει. Άρα σας αφήνω και αυτό εδώ σαν ένα παράδειγμα και προσπαθήστε λίγο να το κάνετε. Χρειάζεται να κάνετε import το sys και μετά να χρησιμοποιήσετε το sys.argv που είναι ο πίνακας με τα στοιχεία το οποίο έχει. Άρα στην ουσία θέλετε αυτό εδώ. Πρέπει να βάλεις τον editor. Έχει να κάνει με τον editor. Το παράδειγμα του προηγούμενου. Ποιο γόνος είναι πρεπαρός που θέλετε. Ο καθένας όπου το αρέσει. Κοιτάξτε. Θα δούμε εδώ πέρα και ένα αρκετά έτσι εμπορικό και δημοφιλή editor. Μάλλον όχι editor. Το PyCharm, το οποίο είναι, έχουμε license σαν πανεπιστήμιο για όλα τα προϊόντα της JetBrains, IntelliJ, PyCharm και όλα τα θετικά, WebStorm. Για όσους είστε φοιτητές, έχετε δωρεάν την Professional Edition. Θα σας πω μετά πού τη βρίσκεται. Δυστυχώς λίγο τελειώνεται. Ναι, όταν είστε πια φοιτητές. Προσέξτε, αυτό κάνει ανανέωση ένα χρόνο. Αν το κάνετε ανανέωση πριν φύγετε, θα το έχετε και για ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Vim, Visual Studio Code, όλα αυτά τα σχετικά. Όλα παίζουν καλά. Ίσως να χρειαστεί να βάλετε κάποια plugins για καλύτερη υποστήριξη της Python. Αλλιώς, κατεβάζετε το Python, εσείς το έχουν δωρεάν και το χρησιμοποιείτε αν θέλετε. Απλά είναι πιο βαρύ πρόγραμμα, το ξέρετε αυτό. Και είναι license per user. Δεν πρέπει να βάλετε το UID σας, σας δείξω μετά το format σας. Λοιπόν, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα import ακόμα εδώ. Το εδώ. Προσέξτε το sys, αυτό εδώ δεν χρειάστηκε να το κάνουμε install. Το έχει Python με το που έχουμε την Python εγκατεστημένη, αυτό είναι διαθέσιμο. Δηλαδή κάποιες βιβλιοθήκες είναι ήδη διαθέσιμες στην Python, κάποιες άλλες πρέπει να τις κάνουμε install. Το δεν χρειάζεται. Το sys. Το patterns. Λοιπόν, άρα, τι θέλουμε να κάνουμε, αντί εδώ να περνάμε συγκεκριμένη τιμή, το περνάμε σαν όρισμα. Βεβαίως, καλό είναι να κάνουμε και έναν έλεγχο πιο πριν, να δούμε αν ο χρήστης μας πέρασε όρισμα και μετά να το περνάμε. Τώρα όπως το κάνουμε είναι μαϊμουδιά, θα χτυπήσει αν δεν περάσει όρισμα. Εντάξει, το κάνουμε έτσι πολύ γρήγορα.
Όταν εγώ περιμένω input από το χρήστη και ο χρήστη δεν μου έχει δώσει input, εδώ θα χτυπήσει index error. Δεν πρέπει να βάλω 0 εκεί, γιατί. Τι είναι το 0. Συνήθως το arg δίνει 0 στη C ή σε κάποια γλώσσα τι είναι, ή σε ένα shell script. Είναι το όνομα του προγράμματος που τρέχει. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα. Μάλλον θέλει το 2. Θέλει το δεύτερο, γιατί παίρνει πρώτα Python μετά το αρχείο. Α, ναι. Σαν αρχβέ. Θέλει το δεύτερο. Σωστό. Έχει να κάνει με το πώς τρέχουμε το script. Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάμε να του πούμε ότι από πάνω τρέξε την Python στο... Πώς κάναμε σε εσύ. Ναι, ναι. Να πούμε Python. Άρα, όταν περνάμε arguments, το μηδενικό όρισμα, δηλαδή το πρώτο όρισμα είναι το όνομα του προγράμματος, που καθεξής εδώ τι έχει πάει. Εδώ τώρα βγάζει out of range. Άρα, κάτι κάνουμε καλά. Το ένα θέλει. Όχι δύο. Το 0 είναι το file name. Εγώ δεν ρωτάω να πέσει. Πριν να δώσει. Είπαμε το 2. Πριν να δώσει την προσφορά για να πέσει το 1. Ναι. Με το 1 εδώ χτυπάει. Θα δω τι ακριβώ χτυπάει. Not supporting the thing, ήρθες οφείς. Α, μπράβο, καταλάβω τι είναι το πρόβλημα. Το παίρνεις σαν string. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε false. Αυτό εδώ. Πρέπει να το κάνουμε. Parsing, τι είναι, πώς το λέτε. Ναι, πώς το κάνουμε τώρα σε Python. Νομίζω ότι υπάρχει in, αν θυμάμαι καλά. In σκέτο, ναι, θα δω και όλους τους πρόβλους έτσι και είναι. Είναι αρκετά απλό. Προσέξτε όμως αυτά που κάνουν λίγο τα ζανιές εδώ πέρα. Γιατί άμα το περάσει κάτι που δεν μπορεί να γίνει typecast chain, θα αρχίσει να κάνει. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε βάλει σε ένα try except. Έτσι. Άρα, αυτό εδώ. Βλέπετε σιγά σιγά, καθώς γράφουμε, βρίσκουμε διάφορα πραγματάκια και τα επιλύουμε. Ναι, ξεκινάει το 0 γι' αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει. Και έχουμε μικρότερο. Αν είχαμε εδώ πέρα μικρότερο ίσο, θα έλεγα. Ναι, ναι. Οπότε, είδαμε και έναν τρόπο να περνάμε ορίσματα. Και ένα τελευταίο, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε σαν παράδειγμα, μπορώ να ρωτάω το χρήστη για να πάρω από αυτόν απάντηση. Πώς το κάνω αυτό, υπάρχει η input, βλέπετε εδώ αυτή τη γραμμή. Το input στην ουσία βγάζει μια ερώτηση και περιμένει το χρήστη μια απάντηση την οποία να αποθηκεύει σε μια μεταβλητή. Okay. Οπότε αντί να το περάσουμε παραμετρικά, θα μπορούσαμε στο script μας να ζητάμε το χρήστη πόσα post θες να σου εμφανίσω, να μου γράψει αυτός 5, να το κάνω int αυτό και να το περνάω, έτσι. Okay. Mm-hmm. Με την input ζητάω από το χρήστη να μου περάσει παράμετρο. Είναι το αντίστοιχο read που έχουν τα set scripts. Mm-hmm. Είναι το αντίστοιχο scanf, ξέρω εγώ, που κάνουμε στις ίδιες. Εντάξει. Ναι, ή το scanner και τα λοιπά και τα λοιπά που έχει Java. Εντάξει, input είναι εδώ πέρα, αρκετά απλό. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ απλή εισαγωγή και μια μικρή εξάσκηση στην Python για να καταλάβω λίγο τη φιλοσοφία της. Έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα, χρειάζεται λίγο να το εξασκήσετε και μόνοι σας αυτό. Αλλά είδαμε νομίζω κάποια βασικά πράγματα, λίγο πώς θα κινηθούμε όταν βρίσκουμε προβλήματα, τα ψάχνουμε. Καλό είναι να έχουμε ένα reference σαν αναφορά. Ναι. Θα τον ανεβάσουμε και αυτόν στο υλικό του. Προσέξτε, εδώ στο Vim, αν βγάζει δίεση σημαίνει ότι έχει συνέχεια η γραμμή. Εντάξει, μην βάλετε δίεση. Αν πάω στη γραμμή 5, στη γραμμή 3 μάλλον, και πάω στο τέλος, θα δείτε ότι έχει και άλλα στοιχεία. Έχει αυτό εδώ στο τέλος. Αναλύστα
Να συνεχίσουμε. Αυτό θα σας το δώσω έτσι κι αλλιώς να το έχετε. Και λίγο με πιο πολλά πράγματα μέσα. Λίγο πιο πολύ το πω. Αυτό που σας έδειξα πριν δηλαδή. Θα το ανεβάσω το έχετε διαθέσιμο στο e-class. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Django. Το πρώτο είναι το όνομα εκεί. Λοιπόν, λέει το web framework για perfectionist with deadlines. Και όντως, εγώ θεωρώ ότι τα βασικά του στοιχεία είναι ότι έχει μια πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη μια εφαρμογή με το Django. Γιατί είναι, έχει αρκετά πράγματα έτοιμα. Εντάξει. Όλοι έχουν έτοιμα, απλά είναι πιο εύκολο γραμμένα. Θέμα execution. Λοιπόν, την έννοια του MVC θεωρώ ότι την έχετε ξαναδεί. Απλά έτσι μια μικρή υπενθύμηση. Έχουμε τα δεδομένα μας σε αυτό που λέγεται model. Τα δεδομένα μπορεί να είναι σε μια βάση δεδομένων, σε κλίση ενός άλλου API, μπορεί να είναι σε ένα αρχείο το οποίο διαβάζουμε. Οπουδήποτε μπορεί να έχουν δεδομένα. Αν τα φορτώνω σε ένα μοντέλο, έχω ένα view το οποίο εμφανίζει το αποτέλεσμα στο χρήστη. Συνήθως θα είναι templates, τα οποία είναι το πώς θα εμφανιστεί η πληροφορία και έχει μέσα placeholders για να μπουν συγκεκριμένες μεταβλητές. Ωραία. Και όλη τη δουλειά την κάνει ο controller. Τι γίνεται, έχω ένα εισερχόμενο request εγώ για ένα URL της εφαρμογής μου. Αυτό αντιστοιχεί το URL σε ένα, στο MVC σε έναν controller. Ο controller ξέρει τι να κάνει, δηλαδή από πού θα πάει να διαβάσει τα δεδομένα. Θα φέρει λοιπόν τα δεδομένα και θα μας επιστρέψει ένα view για να μας τα εμφανίσει. Δηλαδή τι κάνει ο controller, η δουλειά του είναι αντιστοιχεί σε ένα URL, διαβάζει δεδομένα, τα παίρνει, τα φορτώνει σε ένα template και το δείχνει στο χρήστη. Ωραία. Τώρα έχει τη λογική σε όλα τα MVC. Ένα template, όταν λέμε template εννοούμε το αρχικό περιβάλλον της εφαρμογής, ας πούμε. Ναι, το UI της εφαρμογής. Το UI της εφαρμογής. Συνήθως είναι το template, ένα HTML, με διάφορα άλλα πραγματάκια μέσα. Bootstrap και τέτοια, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Ωραία. Στο Django υπάρχει ένα default template engine που λέγεται Jinja 2, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι που θεωρώ, αρκετά απλό είναι. Μοιάζει λίγο σε κάποια σημεία έτσι με Angular, αλλά εντάξει. Είναι πολύ πιο απλό. Όμως, στο Django δεν έχουμε MVC, έχουμε MVT. Δηλαδή, το model είναι ίδιο. Το view, στην ουσία λέγεται template εδώ πέρα. Ενώ ο controller γνωστός από το MVC εδώ πέρα λέγεται view. Αυτή είναι η διαφορά που μας μπερδεύει. Αλλά η αντιστοίχηση είναι αυτή εδώ. Δηλαδή, έχω ένα εισερχόμενο request, έχω κάποια τα URLs μου, γίνεται ένα mapping του εισερχόμενου URL που μου έρχεται. Ωραία. Κάπου έχω τα URLs. Αυτό μας καθοδηγεί σε κάποιο controller, οι οποίοι controllers εδώ πέρα λέγονται views. Μην ρωτήσετε γιατί, έτσι αποφασίσανε, όταν το φτιάξανε. Και το view τι κάνει, φορτώνει τα δεδομένα από κάπου, από μια βάση από οπουδήποτε αλλού και μας επιστρέφει ένα template το οποίο του δίνει και μεταβλητές για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα. Εντάξει, η λογική του MVC δεν αλλάζει, γιατί τα ονόματα λίγο αλλάζουν εδώ πέρα. Άρα, τα δεδομένα εμφανίζουν σε ένα template. Τι έχει template, HTML και έχει κάποια placeholders για να βάλουμε μεταβλητές εγώ που θα εμφανίζουν δεδομένα. Εντάξει, απλό template. Το model έχει να κάνει με τις κλάσεις των εφαρμογών που έχω εγώ φτιάξει στο project μου. Θα δούμε τι είναι όλα αυτά. Κλάσεις είναι τα model, στην ουσία. Οι οποίες όμως γίνονται mapping συνήθως σε ένα table στη βάση δεδομένων. Στο Django δεν θα γράψετε καθόλου scale. Έχει το δικό του ORM, αν θέλω μπορώ να το αλλάξω, αλλά στους σκοπούς του μαθηματικού δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει το Django ORM, το οποίο παίρνει ένα model και το κάνει, το μετασχηματίζει, αναλόγως με τη βάση την οποία έχουμε, σε SQL κώδικα και φτιάχνει τους πίνακες στη βάση. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να συνδέσουμε τη βάση. Όλα τα άλλα γίνονται αυτόματα. Είναι σαν τα entity class στη Java, τέτοια φάση. Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο. Ίσως εδώ κιόλας. Να μην χρειάζεται αυτά τα extra notations που έχει ας πούμε στο JPA και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι λίγο πιο απλό. Βέβαια θα πρέπει να βάλεις κάποιους κανόνες, κάποια ειδικά attributes
στα χαρακτηριστικά μιας κλάσης, foreign key κλπ. Αλλά αυτό είναι αρκετά generic. Okay. Δεν χρειάζεται να είσαι database specific σε αυτό, είναι σε πάνω επίπεδο και αναλόγως μετά σε ποια βάση θες να φτιάξεις τα δεδομένα σου, περνάς τη βάση σου και το ORM κάνει το mapping αυτό. Τες Postgres, τες SQLite, SQLite είναι το default που έχει. Προσέξτε όμως το εξής. Όχι για τα πλαίσια του μαθήματος, αλλά γενικότερα είναι καλό όταν κάνετε ανάπτυξη μιας προμηγής και θέλετε κάποια στιγμή να το κάνετε production αυτό, να δουλέψετε στην ίδια βάση, στο development και στο production. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές με αυτό. Ξέρω αν δοκιμάζεις κάτι και έχεις SQLite από κάτω και μετά στο production έχεις Postgres, παράδειγμα, κάποια πράγματα δεν είναι ίδιες βάσεις. Μου είχε τύχει σε ένα project που είχαμε κάποια random δεδομένα τέλος πάντων και μέσα σε αυτά random ήταν κάποιοι τυχαίοι άσχημοι χαρακτήρες και ένας από τους τυχαίους άσχημοι χαρακτήρες ήταν τον άλλο. Τον άλλο. Στην SQLite δεν είχε. Τον άλλο. Το backslash 0. Στην SQLite δεν είχε πρόβλημα. Πήγαινε βάλει την άλλη στην Postgres όμως, να δεις τι θα γίνει. Φυσικά έφερε κάτι ωραία error, πάντα μετά να δεις τι είναι. Οπότε, πρακτική αυτή για όλα τα project. Καλό είναι το development και το production να τους βρείτε την ίδια βάση για να έχετε αυτή τη σηματότητα. Γιατί υπάρχουν διαφορές το πώς λέω διάφορα πράγματα από βάση σε βάση. Και το mapping που κάνει το jam από πίσω δεν έχει σημασία τι βάση έχει, δεν μπορεί να είσαι τα πάντα. Αναλόγως του τι έχεις βάλει εσύ, κάνει το disco mapping. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί αν θες να φτιάξεις Postgres, θα πρέπει να έχεις κάνει ένα πακετάκι σχετικό. Αν θες MySQL, πρέπει να έχεις βάλει ένα πακετάκι σχετικό, ακριβώς, okay. Για να κάνει το αντίστοιχο mapping. Okay. Εσύ γράφεις generic, αλλά από κάτω αυτό μετά το σχηματίζει στη συγκεκριμένη database που έχεις επιλέξει. Ωραία. Εδώ είναι ένας πολύ απλός οδηγός, πώς ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα Django project, μια εφαρμογή σε Django τέλος πάντων. Ξεκινάω, φτιάχνω το μοντέλο μου, το μοντέλο δεδομένων που έχει να κάνει με την εφαρμογή μου. Φτιάχνω πρώτο το μοντέλο. Αν θέλω, μπορεί να εμπλουτίσω με αυτό το μοντέλο το admin περιβάλλον που έχει έτοιμο το Django, θα το δούμε και αυτό. Είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει, όσοι έχετε δουλέψει, το έχετε δει, το admin. Είναι αρκετά χρήσιμο. Δηλαδή, στην ουσία, έχει ένα crude έτοιμο για τις εφαρμογές που έχει φτιάξει. Και μάλιστα μπορείς να κάνεις αρκετές παρεμβάσεις εκεί, να κάνεις διάφορα customizations. Μετά πας και σχεδιάζεις τα URLs της εφαρμογής σου, slash create user, slash remove user, οτιδήποτε θες να κάνεις, τα οποία προφανώς αντιστοιχούν σε ενέργειες, έτσι. Μετά πας και φτιάχνεις τα views, τα οποία αντιστοιχούν στα URLs, κάθε ένα URL που ορίζεις, του λες σε ποιο view αντιστοιχεί. Όταν ακούμε view σε Django, σημαίνει controller, εντάξει. Και φτιάχνεις και τα templates σου, τα οποία επιστρέφονται από ένα view και φορτώνουν τα δεδομένα για να εμφανιστούν στον χρήστη. Λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνουμε, να έχουμε την εγκατεστημένη την Python, να βάλουμε το virtual environment, το οποίο θα δούμε τι είναι, και μετά να κάνουμε το πρώτο Django. Για ποιο λόγο τώρα πάμε στο virtual environment. Αν εγώ έχω στον υπολογιστή μου τρία διαφορετικά project, το ένα τρέχει σε Python 2, το άλλο σε 3 και το τελευταίο ας πούμε πάλι σε 2. Πώς αυτό θα το κάνω. Αν θέλω στο πρώτο project να έχω 15 dependencies, 15 libraries, στο δεύτερο άλλα 3, στο τρίτο άλλα 30 και διαφορετικές εκδόσεις μεταξύ τους, γι' αυτόν τον λόγο, όπως στη Java έχω το Maven και όλα τα σχετικά, αντίστοιχα εδώ πέρα έχω το virtual environment, το οποίο κάθε φορά που φτιάχνω ένα Django project, φτιάχνω ένα virtual environment που μέσα σε αυτό δηλώνω εγώ τι εκδόσεις θέλω από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιώ και ακόμα και τι έκδοση από τη Java θέλω. Συγγνώμη, την Python. Ωραία. Όπως αντίστοιχα κάνω στην Maven. Ωραία. Άρα, έχω εγκατεστημένη την τις εκδόσεις Python που θέλω στον υπολογιστή μου. Φτιάχνω ένα virtual environment με βάση την έκδοση της Python που θέλω να χρησιμοποιήσω. Εμείς μιλάμε εδώ για Python 3. Και μετά θα κάνω install όλα τα libraries που θέλω, αλλά αυτά θα είναι ενεργά μόνο στο συγκεκριμένο virtual environment. Είναι ένα απομονωμένο περιβάλλον εργασίας για την εφαρμογή που φτιάχνω, για το project που φτιάχνω. Σαν ένα self-contained. Και επίσης, πολύ σημαντικό να το έχετε κατά νου, δεν χρειάζεται το virtual environment, δηλαδή όταν γράψεις το βάλω, να το βάλεις στο GitHub, το βάζω στο gitignore, γιατί εύκολα αυτά τα κάνουν install μετά. Ωραία. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι η λίστα των dependencies, την οποία την παράγουμε μια εντολή. Φτιάχνω ένα αρχείο, κάθε φορά που να το κάνω αυτό, deploy σε ένα άλλο υπολογιστή, τα κάνω install και τελείω τώρα. Δεν υπάρχει λόγος που θα ανεβάσω στο repository. Εντάξει. Όπως αντίστοιχα, το package JSON στο Node, ξέρω εγώ.
το non-modules, το φάκελο, τον βάζω, δεν τον βάζω στο repository, δεν έχει νόημα. Έτσι. Ωραία. Οπότε, έχω την Python, μπορώ να στήσω μια βάση αν δεν έχω πιο πριν, να έχω προετοιμάσει μια βάση δεδομένων. Μπορώ να ξεκινήσω και χωρίς βάση δεδομένων και να χρησιμοποιήσω την SQLite που έχει το Django, έτσι για αρχή μπορώ να ξεκινήσω με αυτό, αλλά μετά όταν πάτε να φτιάξετε το project σας, είναι καλό από την αρχή να έχετε επιλέξει μια βάση που θέλετε να δουλέψετε, να την έχετε στήσει κάπου. Θα προσπαθήσουμε, είπα, να σας δώσουμε credentials στο Google Cloud για να έχετε τοπικά, να στήσω μια MySQL. Και τοπικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Θα έχει συγκεκριμένα το configuration του Django που βλέπει τη MySQL. Ναι, θα τα δούμε. Ό,τι βάση θέλετε και μόνο μπορεί να σου πει αν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να βάλετε αντίστοιχα libraries. Άρα, σετάρετε τη βάση, έχετε την Python, φτιάχνετε το Visual Environment, κάνετε install το Django και από εδώ υπάρχουν ειδικές εντολές για να φτιάξετε το project σας και τα application. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τώρα το εξής. Είναι άλλο πράγμα το project. Το project είναι όλη η εφαρμογή, αλλά αυτή η εφαρμογή δεν είναι ένα πράγμα, αποτελείται από applications. Δηλαδή έχω ένα project, το οποίο project αποτελείται από application. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα λέω έτσι. Γιατί ο σκοπός είναι να έχω ανά, ας το πω έτσι, διαφορετική λειτουργικότητα που έχει η όλη μου εφαρμογή, να έχω ένα ξεχωριστό application το οποίο να κάνει ένα πράγμα το οποίο όμως θα το κάνει πολύ καλά. Παράδειγμα, θα έχω ένα application το οποίο θα κάνει το authentication των χρηστών και το registration. Θα έχω ένα άλλο application το οποίο θα χειρίζεται, ας πούμε, τα post που κάνουν χρήστες αν έχω ένα blog. Θα έχω ένα application το οποίο, τι να πω, θα στέλνει mail. Θα στέλνει mail, ξέρω. Mm-hmm. Άρα, το κάθε ένα app, εδώ το λέμε app, application, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της λειτουργικότητας της εφαρμογής μας που κάνει καλά μία δουλειά. Και προσέξτε, αυτό είναι reusable. Αυτό θα μπορώ να το πάρω από ένα project και να το δώσω να χρησιμοποιήσουμε κι άλλοι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και πρέπει να... Σαν library. Σαν library, ναι. Είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι τα applications θα πρέπει να είναι όσο πιο απλά γίνεται, όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται. Προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί το ένα να καλεί ένα άλλο. Είναι λογικό, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε με τη λογική να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Έχει καθόλου interfaces. Έχει abstract interfaces και τέτοια. Έχει abstract classes κανονικά. Όχι, τώρα μιλάει για τα applications. Εσύ τώρα σκέφτεσαι με τη λογική του Java. Δεν έχει την ίδια τέτοια έννοια το application εδώ. Οκ, δεν έχει αυτή την έννοια. Το application δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένα module, έτσι. Θα το δούμε τώρα σχετικά τι είναι, τι περιέχει το ένα από αυτά, τη δομή του, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, άρα, προετοιμάζω το έδαφος, κάνω install το Django, φτιάχνω το project, προσέξτε το project τι είναι, είναι το σύνολο των applications και των ρυθμίσεων της εφαρμογής μου. Δηλαδή, το project έχει μέσα τα settings για το που θα βρει τη βάση, ποια applications από αυτά που έχω χρησιμοποιώ, ποια libraries χρησιμοποιώ κ.ο.κ. Application, ας πούμε, είναι ένα σύνολο από model, view και URLs που μπορεί να έχεις και templates που μπορεί να έχεις, ας πούμε, όπως αυτά που είπε πριν. Θέλω να είναι και το template, δηλαδή κάνει και το δείχνει και το μπροστά και την λειτουργική του πίσω. Το application αποκλείται. Model, view, template, URL. Αυτά τα βασικά. Ένα application δεν τα κάνει όλα αυτά, δηλαδή και θα σου δείξει. Μπορεί να έχει και το δικό του κομμάτι. Ναι, μπορεί να έχει και το δικό του κομμάτι με static πράγματα όπως CSS και JavaScript. Μπορεί να έχει μέσα static file, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Είναι ένα μικρό project. Είναι ένα self-contained, μια self-contained εφαρμογή, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, που μπορεί κάποιος εύκολα να την πάρει και να την βάλει σε ένα άλλο project. Okay. Γι' αυτό τώρα θα δούμε κάποια reusable applications που μπορούμε έτοιμο να τα χρησιμοποιήσουμε όπως είναι. Θέλει βέβαια κάποιο customization, θα δούμε τι είναι όλα αυτά, πού τα βρίσκουμε κλπ. Αλλά θα δείτε ότι μπορείτε πολύ εύκολα να χτίσετε κάτι χρησιμοποιώντας 15 applications έτοιμα, φτιάχνοντας άλλα 3 δικά σας, και να δώσετε αυτό που θέλετε. Και αυτό είναι, θεωρώ, ήταν τα δυνατά στοιχεία του Django και το γεγονός ότι γρήγορα μπορείς να φτιάξεις κάτι. Και αυτή είναι και η λογική, έτσι. Παίρνω τα περισσότερα πράγματα έτοιμα, τα τροποποιώ λίγο και... Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, να καταλάβουμε λίγο τη λογική όμως. Αυτό είναι βασικό να κατανοήσουμε τη διαφορά. Τι είναι project? Είναι ένα project, έχει κάποιες ρυθμίσεις και αποτελείται από applications. Τι είναι application? Είναι μια πολύ μικρή εφαρμογή που κάνει καλά μια δουλειά. Κάνει πολύ καλά μια δουλειά. Η οποία έχει το μοντέλο της, τα template της, τα URL της και όλα τα σχετικά. Και το project κάνει την ενορχίστρωση όλων αυτών των application για να δουλέψουν αποδοτικά μεταξύ τους.
Και αυτό έχει μοντέλα, και αυτό έχει URL, και αυτό έχει τέτοιο, θα κάνει με ενορχίστρωση. Λοιπόν, θα τα δούμε σιγά σιγά. Το Django έχει έτοιμο authentication σύστημα. Έτοιμο πράγμα για να κρατάμε χρήστες κτλ. Θα τα δούμε όλα. Το οποίο κάθεται και αυτό σε οποιαδήποτε βάση. Ναι. Το πείσαι εσύ. Θα δούμε λίγο πώς γίνεται και πώς αυτό το κάνω σε μια βάση κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένη τώρα στα πλαίσια εδώ του μαθήματος Python 3. Α, σε ένα Linux μηχάνημα την κάνουμε στο πολύ εύκολο. Με Debian, έτσι. Ναι, αν δουλεύετε ας πούμε σε CentOS, θα το κάνετε με το αντίστοιχο. Ναι. Αν. Εμείς δουλεύουμε σε Linux. Ο καθένας είναι αυτό. Ubuntu, Debian, τι κάνετε με αυτά. Λοιπόν, ένα πράγμα είναι αυτό που θέλουμε. Ένα δεύτερο πράγμα είναι Python 3 Pavla Virtual Environment. Ωραία. Αυτά τα λέμε για να τα βάλετε στα laptop σας ή στα μηχανήματα. Που γράφει δύο φορές, δεν υπάρχει λόγος. Εφόσον έχουν Ubuntu ή. Ωραία. Αυτό είναι για να μπορούμε να φτιάχνουμε virtual environments. Τώρα, για να φτιάξουμε virtual environment, θα το δούμε σε λίγο πώς γίνεται. Η διαδικασία λοιπόν είναι αυτή εδώ. Τι θα κάνω. Θα πάω να φτιάξω ένα κατάλογο. Θα το δούμε και δίπλα στο terminal λίγο, θα φτιάξουμε μόνοι μας, θα το δούμε. Φτιάχνω ένα κατάλογο που εκεί θα βάλω το project μου. Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα. Πηγαίνω στον κατάλογο, ωραία. Και φτιάχνω το virtual environment. Τι λέω, χρησιμοποιώ την εντολή virtualenv ή την εντολή, είναι το ίδιο πράγμα, Python 3 Pavla mvn, είναι το ίδιο πράγμα, ή κάνω αυτό, ή κάνω αυτό, είναι ισοδύναμα αυτά εδώ. Απλά ποια είναι η διαφορά. Πρέπει να κάνει τρόπο να δώσω και έγινε στις Python θέλω. Αν θέλω την Python 3, γράφω Python 3 Pavla module virtual environment και μου φτιάχνει ένα virtual environment με αυτό το όνομα χρησιμοποιώντας την Python 3. Ο άλλος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας την εντολή virtual environment, το οποίο πρέπει να έχω κάνει install, φτιάξε ένα virtual environment που λέγεται έτσι και χρησιμοποιήσε την Python αυτή εδώ. Εδώ θα μπορούσα να έχω Python 3. Αν έχω και την 3.5 και την 3.6 μπορώ να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, ξέρω ότι έχω κρατήσει στο σύστημά μου. Άρα, φτιάχνω ένα κατάλογο. Δημιουργώ ένα virtual environment εκεί μέσα, θα δούμε τι είναι αυτό τώρα και μετά στη συνέχεια πάω και κάνω install το Django. Πώς το κάνω install το Django? Προσέξτε, όταν δημιουργώ ένα virtual environment δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να το ενεργοποιήσω. Δηλαδή, από τη στιγμή που πάω και κάνω install libraries τα οποία θέλω να είναι ενεργά μόνο σε αυτό το περιβάλλον, το virtual environment, πρέπει πριν βάλω οποιοδήποτε πακέτο εκεί μέσα να ενεργοποιήσω αυτό το virtual environment. Υπάρχει συγκεκριμένη εντολή που γράφω για να το ενεργοποιήσω αυτό και αλλάζει και το prompt στο τέλεινα. Θέλω να καταλάβω τι έχει γίνει. Τι κάνω? Για να ξέρω πού δουλεύω. Τρέχω ένα αρχείο το οποίο δημιουργείται μέσα στο virtual environment. Το αρχείο αυτό λέγεται, είναι στο όνομα του virtual environment, στο φάκελο bin και λέγεται activate. Η προηγούμενη εντολή φτιάχνει μια δομή από φακέλους μέσα στο φάκελο vend ή στο φάκελο τέτοιο. Θα το δούμε τώρα σε λίγο στην πράξη. Φάκελο bin. Γιατί η source εντολή ξέρετε τι κάνει, μην την ξαναδεί. Όταν φορτώνετε το file, όταν αλλάζετε το path στο profile. Όχι μόνο. Στην ουσία παίρνει ένα νόημα ένα αρχείο και εντοστελεί ακόμα και αν αυτό δεν έχει δικαίωμα execute για εμάς σαν χρήστε. Αν πήγαινα και έτρεχα μόνο με αυτό εδώ, θα το έκανα ρόλο το permission denied γιατί δεν είναι executable. Με τη source, τι κάνει, στην ουσία σαν να έχω πάρει τα προηγούμενα αρχεία και δεν τρέχω στο terminal. Αυτό κάνει. Στην πράξη τι κάνει, πάει και βάζει κάποιες μεταβλητές περιβάλλοντος για το ποια είναι η Python που χρησιμοποιώ εγώ, το οποίο το έχει βρει από τη στιγμή που έκανα install το virtual environment, το έχω δηλώσει εκεί και μου αλλάζει και το prompt για να ξέρω τι είμαι σε αυτό το virtual environment. Αυτά όμορφα ωραία σε Linux, σε Unix. Και σε Windows αντίστοιχο το ίδιο πράγμα. Α, okay. Απλά εδώ θα κάνεις source, θα τρέξεις ένα bat αρχείο. Ένα activate.bat. Που είναι ένα bat αρχείο έτσι. Μικρές διαφορές, δεν είναι μεγάλες διαφορές. Ωραία. Σω στην πραγματικότητα σου αλλάζει το περιβάλλον χωρίς να χρειαστεί να κάνεις logout και login ξανά. Ναι, τρέχει ένα shell script αυτό κάνει. Μπορούμε να δούμε και αυτή το αρχείο, ένα shell script είναι έτσι. Λοιπόν, άρα φτιάχνω δίσκο να βάλω την έκδοση της Python που θέλω, το ενεργοποιώ και από εκεί και πέρα, εδώ είναι ένας αναλλακτικός τρόπος, μπορώ να κάνω pip install όποιο πακέτο θέλω. Όταν κάνω pip install και έχω ενεργοποιήσει το virtual environment, αυτό το πακετάκι που έκανα install έχει ισχύ μόνο σε αυτό το περιβάλλον που έχω.
Και είναι ενεργό. Και μέσα. Έτσι. Δεν θα είναι ενεργό αν κάνω, ανοίξω ένα άλλο terminal και πάω να το χρησιμοποιήσω. Μόνο να κάνω activate το virtual environment θα είναι ενεργό. Εντάξει. Άρα η ισχύ του είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, το οποίο προφανώς θα πρέπει να το έχω ενεργοποιήσει εγώ και να μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά που έχω κάνει στο εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βάλω ό,τι θέλω χωρίς να επηρεάσω τις βιβλιοθήκες του συστήματός μου. Αν θέλω εγώ στο σύστημά μου να βάλω με pip install ένα πακετάκι, και αν το κάνω αυτό χωρίς να έχω ενεργοποιήσει κάποιο virtual environment, αυτό μπαίνει για όλο το σύστημα. Πιθανότητα σε κάποια πακετάκια να συζητάει και root password, γιατί μπορεί να χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε κάποιους καταλόγους σαν διαχειριστής. Άρα, αν κάνω pip install χωρίς να είμαι σε virtual environment, αυτό εγκαθίσταται στο σύστημα. Αν το κάνω σε ένα virtual environment, έχει ισχύει μόνο σε αυτό. Και προτιμούμε αυτό να έχουμε self-contained εφαρμογές μετά την επένδυση. Ωραία. Το μείον U είπατε. Το μείον U. Το μείον U είναι για να κάνει update όλες, γιατί μπορεί να έχεις εσύ το Django 1.11 και θες να το κάνεις update στο 2. Παρενθέσεις, δεν είναι τόσο απλό να κάνετε upgrade σε τόσο μεγάλη διαφορά σε έκδοση, από την 1 στη 2. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα εκεί. Αλλά από την 2, ας πούμε, 10 στην 11 έχει πιο minor αλλαγές. Θα μπορούσε να τεστάρεις λίγο τις αλλαγές. Φτιάχνεις ένα branch, κάνεις δοκιμές σου, να δεις το μόνο εκεί, και αν όλο εκεί, τότε το βάζεις στο production. Ωραία, το sudo που λέτε συνήθως παίζει με μείον user, χωρίς sudo. Εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε στο σύστημά μας διάφορα dependencies. Να τα χρησιμοποιούμε μόνο εκεί που χρειάζεται. Εκτός αν κάνω κάτι στο σύστημα και χρειάζεται για κάποιον άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, τώρα, με την εντολή pip list, αν αυτή τη διδάξω σε ένα terminal χωρίς να έχω ενεργοποιήσει virtual environment, δίνει την εγκατεστημένη στο σύστημα. Η πακέτα είναι εγκατεστημένη στο σύστημα. Αν το τρέξω στο virtual environment, μου λέει τι έχω βάλει εγώ σε αυτό το περιβάλλον το virtual. Από πακέτα. Από πακέτα. Πάμε τώρα να το δούμε λίγο την πράξη αυτά. Θα ανοίξουμε ένα. Πακέτα της Python. Της Python, ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα terminal, το κλείνω αυτό. Ας φτιάξουμε ένα κατάλογο. Django 1. Test. Ας το πούμε έτσι. Είμαστε κάτω του home directory μας. Ωραία. Και έχουμε φτιάξει ένα κατάλογο Django 1 test. Πείτε το άμα θέλετε σε μάλλον, δεν υπάρχει. Πηγαίνουμε σε αυτό το κατάλογο. Θα δείτε ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, είναι ένας άλλος κατάλογος. Φτιάξαμε απλά ένα κατάλογο, κάνουμε και το περιέπειρο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα virtual environment για να το ενεργοποιήσουμε και να βάλουμε μετά τα πακετάκια τα οποία θα χρειαστούμε. Να βάλουμε το Django δηλαδή. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε? Είτε θα κάνουμε Python 3 κενό module vn και θα το πούμε αυτό. Τι του λέμε με αυτόν τον τρόπο? Χρησιμοποιώντας την Python 3 και συγκεκριμένα το module vn, φτιάξε ένα virtual environment με αυτό το όνομα. Εδώ μπορώ να δώσω ό,τι όνομα θέλω. Θα φτιάξει ένα κατάλογο με αυτό το όνομα στον κατάλογο που είμαστε. Μια να το δούμε. Βλέπετε, έχει φτιάξει ένα κατάλογο που λέγεται My Virtual Environment. Αυτό είναι το module του Virtual Environment του Python 3. Εναλλακτικά, δεν θέλετε να το κάνετε. Τι θα μπορούσατε να κάνετε, αν έχετε την κατεστημένη την εντολή Virtual. Βλέπετε, είναι εναλλακτικά αυτό εδώ. Ξέρετε, έχετε κάνει install. Αν έχετε την κατεστημένη την εντολή Virtual Environment, οπότε με αυτόν τον τρόπο να κάνετε το ίδιο πράγμα. Ή αυτό, ή αυτό. Σας έχω ένα link στις σημειώσεις που σας έχει οδηγίες βήμα-βήμα αυτά που θα κάνετε install. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται Django Girls, μην γελάσετε, έτσι λέγεται. Είναι από τα καλύτερα tutorial που έχουν βγει για Django. Django Girls. Ναι. Σας έχω links εδώ πέρα τα οποία μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Πώς κάνω install σε Windows, σε Linux, σε Mac. Έχει αναλυτικά όλες τις οδηγίες. Εντολή προς εντολή. Εντάξει. Άρα. Είτε τρέχω Python 3 Pavla MVN, δηλαδή χρησιμοποιώντας το module virtual environment στην Python 3, φτιάξε ένα virtual environment με αυτό το όνομα, ή χρησιμοποιώντας την εντολή virtual n, χρησιμοποιώντας την Python αυτή εδώ, φτιάξε το περιβάλλον. Είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο. Τι έχει λοιπόν αυτός ο κατάλογος? Λοιπόν, για να το δούμε. Βλέπετε, ο κατάλογος που έφτιαξα έχει μέσα έναν άλλο κατάλογο που λέγεται BIM,
ο οποίος έχει μέσα. Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται πιο πριν το pip install event, έτσι. Για να σας έδωσε η δουλειά σας εδώ. Τα πρέπει να το φτιάξει, είναι σπουδές. Είναι αρκετά παραμετρικό το σύστημα. Όχι, αυτό είναι ένα terminal. Ένας file manager terminal για να σας δείξω τα αρχεία. Λοιπόν, είμαστε στο κατάλογο Django, ένα test που φτιάξαμε και δημιουργήσαμε ένα virtual environment. Ποτέ δεν θα πάτε να επιλέξετε αυτόν τον κατάλογο. Δεν θα επιλέξετε ποτέ τίποτα εδώ μέσα. Αυτός ο κατάλογος έχει ό,τι χρειάζεται για να τρέξει και να κάνει install τη βιβλιοθήκη μας. Ό,τι η βιβλιοθήκη κάνει install, πάει και μπαίνει εδώ μέσα. Το συγκεκριμένο του κατάλογο include. Εντάξει. Άρα, με το που δημιούργησα εγώ το virtual environment, αυτό μου έφτιαξε μια δομή από καταλόγους και αρχεία. Δεν θα πω ποτέ εδώ μέσα να πειράξω τίποτα. Σημειώστε το καλά. Στο virtual environment δεν θα πειράξω ποτέ τίποτα και θα το κάνω git ignore. Εντάξει. Το MyBank όπως είναι. Ναι. Ή όπως το πω, αν το πω με άλλο όνομα. Κάτι που να έχει μέσα το end για να καταλάβω ότι είναι virtual environment, έτσι. Όχι, όχι, ποτέ. Αν πειράξει κάτι εκεί πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Να το έχετε κατά νου. Αν πειράξετε ποτέ κάτι εδώ μέσα, κάτι έχετε κάνει λάθος. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Έχετε κάνει μεγάλο λάθος να πειράξετε κάτι εδώ μέσα. Αν πειράξουμε, δεν θα πειράξετε. Γι' αυτό το βάζουμε σε τίτλο. Αν πειράξουμε, δεν θα πειράξετε. Αν θέλετε εσείς. Για ποιο λόγο θα πειράξετε. Θα χρειαστεί να πειράξετε εκεί μέσα κάτι, γιατί ένα application που πήρατε δεν σας έκανε και θέλετε να κάνει μια αλλαγή κάπου. Θα δείξω τα για ένα application είναι, έχει κάποιο bug, τότε μόνο παίρνεις το πειράζεις. Κάνεις copy το application στα app της εφαρμογής σου και εκεί το πειράζεις. Όχι στο virtual environment. Εντάξει, ποτέ δεν θα πειράξετε τίποτα εδώ μέσα. Αν κάτι από αυτά που κάνετε install εδώ δεν σας αρέσει, κάντε copy το κωδικά του στο project σας και εκεί μέσα κάντε ό,τι θέλετε. Και το λέει γιατί με το phone update θα το χάσετε. Ναι, άμα κάνετε ένα update με το pip install και τα λοιπά, ό,τι αλλαγή κάνατε, τη χάσατε. Εκεί μέσα. Ναι. Ποτέ δεν το πειράζεται αυτό. Λοιπόν, άρα φτιάξαμε τον κατάλογο αυτόν, δημιουργήσαμε το virtual environment και πάμε τώρα να το κάνουμε activate. Βλέπετε, το virtual environment μέσα έχει ένα φάκελο bin και ο φάκελος bin έχει ένα αρχείο που λέγεται activate, το οποίο τι έχει μέσα. Έχει το deactivate, για να το κάνω deactivate, που είναι μια function, ένα shell script είναι αυτό, έτσι. Που πάει και ορίζει μεταβλητές. Ποιο είναι το virtual environment, ποια είναι η Python που χρησιμοποιείται. Προσέξτε, θα δούμε τώρα κάτι για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Θα το κλείσω λίγο αυτό τον file manager. Όπως ενδιαφέρεται, ο Ranger είναι ένας πολύ ωραίος terminal file manager. Κλίκα μου, παίζει και με κομπίκι. Λοιπόν, φτιάξαμε το virtual environment. Πριν το ενεργοποιήσω, αν κάνω ένα which Python 3, προσέξτε να δείτε ποια Python, ποιο αρχείο, σε ποιο εκτελέσιμο αρχείο αντιστοιχεί η έντολη Python 3, QSR bin Python 3. Python του συστήματος. Σωστά. Yeah. Κάνω activate το virtual environment. Πώς το κάνω activate? Source my virtual environment bin activate. Source τι? Τι αλλάζει? Βλέπετε ότι στο prompt σας έχει σε παρένθεση το όνομα του virtual environment. Source και no, το όνομα του myvn slash bin slash activate. Είσαι μάλλον σε άλλο κατάλογο, για δώσε μια pwd. Μια ls. Ωραία. Είναι αυτό που σου είπα, που είχασε πριν. Θέλω να το κάνουμε εγώ, θα αφήσω. Άρα, κάτι τους κάνει, υπάρχει στον 3-4 που λέει. 3-4. Ωραία, το πάμε να κάνουμε αυτό. Σε εδώ θα κάνω το πίσω. Αυτό.
Λοιπόν, σε εσά έβαλε το prompt σε παραθέσει το όνομα του virtual environment, αριστερά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το σημάδι ότι είστε σε ένα ενεργό virtual environment. Άρα, πριν πάτε να κάνετε οτιδήποτε, θα πρέπει πριν κάνετε να install, run την εφαρμογή σου οτιδήποτε, θα πρέπει να έχετε βεβαιωθεί ότι είναι ενεργό το virtual environment. Για δώστε τώρα ένα quick Python να δείτε τη διαφορά. Αν γράψετε σε Python, quick Python σκέτο, βλέπετε τη διαφορά. Αν εγώ γράψω Python σε αυτό το virtual environment, πού θα ψάξει να βρει την Python? Στο virtual environment. Στο virtual environment. Ποια Python έχω βάλει εγώ εκεί, το χωρίς τον έχει στο virtual environment. Εντάξει. Και γι' αυτό μπορώ να πω οποιαδήποτε έχει στο Python θέλω, ανεξάρτητα του συστημάτων. Μπορώ να κάνω install εκεί μέσα άλλη Python. Όχι, γιατί το virtual environment όταν το δημιουργείς έχεις δηλώσει ποια Python θες. Είναι προαπαιτούμενο να έχεις Python για να σου φτιάξει το virtual environment. Αν κάνεις τώρα ελεύθερο να λέει αυτό το αρχείο, θα δεις ότι σε πέφτει Python 3. Είναι πάνω σε αυτή που έχει αυτό το βέβαιο δηλαδή. Ναι. Δεν θα έλεγα αυτό, θα έλεγα να κάνει το... Ναι, οκ. Το symbolic link από το νου λοιπόν. Άρα θες να έχεις την Python. Δεν μπορείς χωρίς να έχεις την Python στο σύστημά σου. Αν κάνεις το LFN SLA στο with Python εκτός και στο LFN. Είναι σαν να έχεις να έχεις ένα μέλλον χωρίς να έχεις εγκατεστεί με την Java. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, άρα έχω ενεργοποιήσει το virtual environment. Το βλέπω ενεργό αριστερά. Τώρα θα πάω να κάνω pip install. Αν κάνω τώρα ένα pip list, να δω τι είναι εγκατεστημένο. Pip list σκέτο. Τι μου λέει. Είναι εγκατεστημένο το pip για να μπορώ να κάνω install πακέτα και κάποια άλλα πραγματάκια. Το setup tools και το package resource. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ τώρα. Δεν πειράζει. Εδώ τώρα θα πάω να κάνω install το Django. Ξαναλέω, για να κάνετε install το Django πρέπει να έχετε ένεργο το virtual environment. Πώς θα κάνω install το Django? Πολύ απλά. Pip install Django. Αν δεν γράψετε τίποτα. Θα πάει να φέρει την τελευταία stable έκδοση του Django, που είναι η 2.1. Αν θέλετε άλλη έκδοση, αν θέλετε την 1.11, βάζετε ίσον ίσον 1.11. Με μείον U είπαμε πριν και το update. Με το μείον U κάνει update. Άρα εμείς τι θέλουμε, pip install Django σκέτο. Και θα πάει να φέρει το τελευταίο stable Django. Αυτό κάνετε τώρα γιατί θα πάρει λίγη ώρα. Είμαστε όλοι στην ίδια υπολογιστή. Αυτό που προτείνετε αυτή. Και εμένα μου είστε. Κάτσε να δούμε. Τα πάντα όλα. Καλά και εδώ πέρα είναι σαν να μας πει, τα ξέρω. Ναι. Γιατί όλα. Μάλλον το πολύ στο ίδιο έγινε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Είναι εδώ. Μάλλον μπορεί να σου γράφει. Όπως είναι μια μάλλα. Να δω λίγο ποια είναι της Python. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής, γιατί όταν σου έρθει να το θυμάσαι εδώ, θα βάλουμε την 3x, αλλά θα κάνουμε την 3x. Γιατί είναι η παλιότερη έκδοση της Python αυτή που είναι η Python 3 εδώ πέρα. Είναι 3-4. 3-4, ναι. 3-4, εδώ. Άρα, κάνω λίγο αρέ το my resource environment. Οπότε, τι θέλω να κάνετε, στον κατάλογο Django ένα test, σβήστε οτιδήποτε έχετε μέσα. Πρώτα απ' όλα όμως κάνετε deactivate για να εξαφανιστεί το my event δίπλα. Το δείχνω λίγο, δείχνω εγώ τα βήματα που πρέπει να κάνετε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε και παλιότερη έκδοση της Python. Λοιπόν, δείτε λίγο. Κάνω πρώτα απ' όλα deactivate. Ωραία. Αν κάνω deactivate, εξαφανίζεται το prompt το... που έχει το όνομα του virtual environment. Ωραία. Σβήνω το virtual environment. Remove Pavla RF. Όλο το κατάλογο αυτόν. Και ο κατάλογος μου είναι άδειος. Ωραία. Τώρα τι θέλω να κάνουμε, να ξανακάνω install το virtual environment, αλλά να πω ότι θέλω την έκδοση 3.6. Εγώ τώρα στο λάθος το τράχνω την 3.6, εδώ όμως, επειδή είχε και πιο παλιά έκδοση... Την 3.7. Δεν μπορείς απλώ να αλλάξεις Python version στο υπάρχον... Όχι, γιατί μπορεί να έχεις προβλήματα. Καλό είναι να το κάνεις από την αρχή. Θα κρατάει τα παλιά references. Ναι, καλό είναι να το κάνεις από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι το οποίο
Δεν θα κάνεις update, δηλαδή τι κάνεις. Τι update. Φτιάχνεις ένα καινούριο virtual environment και κάνεις git clone του project σου και το τεστάρεις. Okay. Αν είναι OK, λες ωραία, έχω την επόμενη είδηση. Okay. Λοιπόν, τι τρέξαμε πριν. Python 3.6. Δεν έχει ευθεία, κύριε. Απλά αλλάζει το virtual environment χωρίς να σε ενδιαφέρει το git clone. Απλά κάνεις activate το καινούριο virtual environment. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, αντί να γράψω Python 3, Pavla M και τα λοιπά, έχω βάλει 3.6. Έχω ορίσει την έκδοση συγκεκριμένα της Python. Αυτή η τάχνη είναι 3.6 εδώ. Ναι, δοκιμάστε την 3.6. Λοιπόν, εφόσον έχετε ξαναβάλει το virtual environment, το κάνετε activate με τον ίδιο τρόπο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα αν θα σας κάνει install κανονικά. Ωραία. Σκεφτείτε ότι τώρα όλοι είστε σε έναν πολύ σε έναν. Και εδώ είναι ένα πολύ. Γι' αυτό ήθελα να καθυστερήσει λίγο. Αυτό τώρα γιατί έγινε το πρόβλημα εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκδόσεις της Python 3. Έχουμε την Python 3 που είχε μπει, ήταν την 3.4. Μετά εγώ πήγα και έβαλα την 3.6 χειροκίνητα. Και επειδή έχει πολλές εκδόσεις στην 3, πρέπει να πει πια ακριβώς θες. Λοιπόν, άρα, ξαναφτιάξαμε τώρα ένα virtual environment χρησιμοποιώντας την έκδοση 3.6 και τώρα το κάνετε activate αυτό. Source bin activate. Source my bin activate. Όπως και πριν. Όπως και πριν. Activate. Έχει ανοίξει το prompt αριστερά. Source my bin slash bin slash activate. Και τώρα pip install Django. Για να δοκιμάσουμε να δούμε. Pip κενό install κενό Django. Γιατί αυτό, γιατί η έκδοση 2.1 έχει προαπαιτούμενο, νομίζω ότι υπάρχει το 3.6 το ελάχιστο αν θυμάμαι καλά. Τώρα θα κάνει η γιοβιτσά, γιατί σκεφτείτε ότι έχει 10 παράλληλα session στον υπολογιστή και φέρνει πράγμα. Το αφήνουμε λίγο αυτό. Γυρνάμε λίγο στις διαφάνειες, αφήστε αυτό να δουλέψει. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε, δείτε το λίγο εδώ και μετά το κάνουμε στην πράξη. Είναι, τι κάνουμε τώρα, απλά κάνουμε ιστορία του Django. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα project με το Django. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την εντολή django.pavla.admin.py και ενώ start project και το όνομα του project. Έτσι φτιάχνουμε ένα Django project. Μου φτιάχνει ένα κατάλογο για να έχει μέσα τα settings του project. Αυτό είναι το package που λέμε τώρα. Ένα κατάλογο. Αυτός είναι ο κατάλογος μέσα στον οποίο φτιάξαμε το virtual environment που είχαμε πει Django ένα test. Με το Django admin create project που φτιάχνει, προσέξτε, δύο καταλόγους. Το project και οι ρυθμίσεις του. Μέσα στο project, μετά θα πάω να βάλω και τα υπόλοιπα apps με το ίδιο όνομα. Ναι. Άρα, η create project που είδαμε πριν φτιάχνει ένα κατάλογο και έναν υποκατάλογο με το ίδιο όνομα. Ο υποκατάλογος αυτός έχει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής μου και στον κατάλογο αυτόν από κάτω θα βάλω τα υπόλοιπα applications. Υπάρχει εντολή που τα φτιάχνω. Πώς κάνουμε name το tab, μισό λεπτό. Πηγαίνετε στο 10.100.51.115/labs ή ανοίξτε το Facebook. 10.100.51.115.
Άμα ανοίξετε το Facebook, σου βγάζει ένα ωραίο πληθυματάκι. Εκεί στο γύρο είναι πάνω από τις Last Labs. Και πάτε εκεί που λέει εργαστήριο τετάρτου ρόφου. Και εδώ έχει διάφορα χρήσιμα πραγματάκια που να σας βοηθήσουν εδώ πέρα. Ένα από αυτά είναι... Ένα από αυτά είναι η ρύθμιση στις λειτουργίες του Terminal. Σας έχει πει πρέπει να κάνει για να δουλέψει το Tab στο XFCE. Τι πατάμε οι παντές με το χασά, ένα βήμα πίσω. Λοιπόν, εκεί. Για να πάτε εδώ, 10.151.15 στα Slabs. Υπάρχει και στο site αυτό κάπου σε ένα link, αλλά τώρα είναι πιο εύκολο να την IP. Και έχει διάφορους... Εργαστήριο τετάρτου, εδώ έχει να τσεκάρετε πόσο storage έχετε διαθέσιμο, πώς κάνετε login εδώ πέρα και διάφορα πραγματάκια, πώς βάζετε ελληνικά στο XFCE κτλ. Οπότε, πώς κάνετε πρόσβαση τα αρχεία σας από το σπίτι, μέσα σε Sage, δείτε τα αυτά κάποια στιγμή. Και εδώ έχει ένα πώς θα να ρυθμίσετε το terminal, το tab να παίζει σωστά στο XFCE. Εδώ έχει, πρέπει να πάτε εδώ πέρα και να τσεκάρετε κάτι. Εντάξει, οπότε να σας παίζει και αυτό για να μην... Λοιπόν, σας τελείωσε το Jargon Story. Όχι ακόμα. Ωραία. Ναι, το κάνω μια φορά. Μια φορά που θέλετε να φτιάξετε ένα project. Αν δεν θα φτιάξετε το project, άλλο. Ναι. Γενικότερα, αν θέλετε, μπορείτε να παίρνετε λάπτοπ και να δουλεύετε εκεί. Αν συμβολείτε πολύ. Μπορεί να παίρνετε το Mac. Βεβαίως. Το Mac παίζουν... Ναι, ναι. Unix, έχεις πρόβλημα. Εντάξει, απλά λέω... Εμείς Mac Θα πρέπει να βλέπετε αυτή τη δομή.
Δεν θυμάμαι τώρα πρέπει να ξαναγίσει. Πρέπει να βγούμε στο τέλος. Όχι, άλλο τρίτο. Αν είσαι άλλο τρίτο. Ή αν είσαι άλλο τρίτο, ναι. Όχι, να κάνω ένα σωσί. Α, θα πρέπει να κάνω σωσί. Ανοίγει τα λουταρίνα και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό. Για να το πάρει. Δηλαδή, στην ουσία πρέπει να ανοίξει τα άλλη εφαρμογή να καταλάβει λίγο την αλλαγή. Ακόμα σας βάζει πακετάκια. Έχει τελειώσει. Δεν θα το βάζει καθόλου. Το μία τελειώσει, ναι. Α, όχι, δεν έχει κάνει το ρόπα μου. Έχει κάνει το στάδιο τζάμπο. Δεν έκανε το όπλα σου κρύε. Δεν έκανε το κρύε. Δεν έκανε το κρύε. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ που την έκανε. Στον το πίσω εμβάλλες. Έχετε κάνει... Σωστά, έχετε κάνει τη βέιτ. Αν θέλετε να δείτε τις εντολές που είχατε πιο πριν, βράζετε τη λέξη history και σας βγάζει τις προηγούμενες εντολές. Λοιπόν, είμαστε όλοι στο σημείο που έχουμε φτιάξει το visual environment, το κάναμε activate και κάναμε install το Django. Τρία βήματα. Το τέταρτο βήμα είναι να φτιάξω το project. Δηλαδή πρέπει να γράψω Django admin, start project και το όνομα του project. Οπότε, αν θέλω να βεβαιωθώ ότι το Django είναι εγκατεστημένο, κάνω μία pip list μέσα στο virtual environment και θα δω ότι έχει... Ναι. Εγώ το που κάνει, βέβαια. Πάνω τώρα. Έλα. Pip list, βλέπω, οπα, πάλι pip list. Με pip list βλέπω ότι είναι εγκατεστημένο το Django και μάλιστα ύπνους 2.1.7. Αν το βλέπω αυτό σημαίνει ότι το έχω εγκαταστήσει. Και σημαίνει ότι μπορώ να πάω στην επόμενη εντολή, είναι η εξής. Django admin.py και ενώ start project και το όνομα του project, ας το πούμε project 1. Αν το είχατε πάει project, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, Django admin και no start project και το όνομα project. Πού το βρήκα το Django admin? Αλλά τι που το έκανα pip install, το Django υπάρχει το Django admin. Rename μπορώ να το κάνω μέσα από το Linux, όχι το project. Αν το κάνω rename σκέτο, πρέπει να κάνω και τον υποφάγγελο που είναι αυτό και ούτω καθεξής. Είναι πολύ πιο εύκολο. Μπορώ να το κάνω rename, δεν θα έχω πρόβλημα. Αλλά αν δεν πρέπει τίποτα ακόμα, μπορώ να το σβήσω και να το ξαναφτιάξω. Αλλά μπορώ να το κάνω, θέλω και rename, απλά να προσέξω λίγο να το κάνω σωστά σε όλα τα σημεία. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να βλέπετε τα εξής. Να το δούμε λίγο σε έναν τέτοιο. Προσέξτε, εδώ είναι κατάλογος που μπήκαμε και φτιάξαμε το Visual Environment. Δεν το πειράζουμε ποτέ. Και με το που κάναμε την Create Project, μας έφτιαξε ένα φάκελο Project 1 ή όπως είπαμε το project μας. Τι έχει αυτός ο φάκελος μέσα, πάμε εδώ να δούμε. Προσέξτε ότι αυτός ο φάκελος έχει ακόμα ένα φάκελο που λέγεται ξανά Project 1. Mm-hmm. Και έχει και ένα manage.py. Αυτό το manage.py έχει κάποιες βασικές εντολές του Django. Το πώς θα φτιάξω τη βάση, πώς θα φτιάξω, πώς θα κάνω τα models μου σε πίνακες στη βάση και διάφορα. Πώς θα τρέξω τον server για να τρέξει η εφαρμογή και διάφορα άλλα πράγματα. Ωραία. Άρα, με την Start Project έφτιαξε ένα φάκελο με το όνομα του project και μέσα έναν φάκελο με το ίδιο όνομα. Προσέξτε, όλη η εφαρμογή μου, όλο το project μου θα είναι εδώ μέσα. Το virtual environment το βάζω στο gitignore κανάλι. Όλος ο κώδικας της εφαρμογής μου θα είναι σε αυτό το φάκελο. Και τι έχει αυτός ο φάκελος, έναν ίδιο φάκελο που είναι τα settings του project
και κάθε application που δημιουργώ θα μπαίνει εδώ μέσα. Αυτό είναι η εφαρμογή μου. Αυτό είναι υποστηρικτικό πράγμα για να τρέχει η εφαρμογή. Εντάξει. Ερώτηση. Το τζάμπο που έχει εγκατασταθεί. Στο μέσα σου πάρω με ξέρω. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία, το source κανονικά. Mm-hmm. Πού έχετε βρείτε αυτά, έτσι για να ξέρετε που βρίσκονται, τίποτα άλλο. Στο φάκελο lib μέσα στο My Virtual Environment υπάρχει ένα φάκελο Python 3.6, ανάλογα με το τι Python έφτιαξε το Virtual Environment. Και εδώ μέσα υπάρχει ένα φάκελο Site Packages. Και εδώ μέσα γίνονται install ό,τι κάνω πριν install. Δεν τα πειράζω ποτέ αυτά. Είναι σαν να πάω να πειράξω τα τζάρα αρχεία που έχω βάλει σαν dependencies στο Maven. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα ποτέ. Γιατί να το κάνω εδώ. Λοιπόν, άρα, virtual environment δεν το πειράζω ποτέ, αλλά χρειάζεται για να τρέξει η εφαρμογή μου και το project που έφτιαξα. Λοιπόν, τι έχει λοιπόν το project. Έναν άλλο φάκελο project, ένα, με το ίδιο όνομα. Βλέπετε ότι αυτός ο φάκελος είναι module, γιατί έχει αυτό το αρχείο. Τι είναι module του Python, ένας φάκελος ο οποίος έχει ένα αρχείο που λέγεται έτσι. Και ας μην έχει τίποτα το αρχείο. Ωραία. Έχει ένα αρχείο settings που εδώ είναι το αρχείο revision της εφαρμογής μου. Πάμε λοιπόν στο settings να δούμε τι έχει μέσα. Πώς μπαίνω σε αυτό το βιβλίο. Α, εντάξει, γύρω από εκεί. Πώς μπαίνω, πώς μπορώ να δω το βιβλίο που έχει εδώ πέρα. Ανοίγεται το file manager και το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το αρχείο ρυθμίσεων. Το βλέπετε. Τι έχει εδώ πέρα, βλέπετε ένα πράγμα που λέει install apps. Έχει κάποιες έτοιμες εφαρμογές προεγκατεστημένες για εμάς. Το Jaipo admin, το authentication, content types, session, messages, static files. Έτοιμα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, πριν κάνω το οτιδήποτε, το κλείνω λίγο αυτό. Είμαι στον κατάλογο που μέσα έχω το virtual environment και το project και πάω να τρέξω λίγο την εφαρμογή μου να δω ότι δουλεύει σωστά. Δεν έχω κάνει τίποτα, απλά θα τρέξω το development server που έχετε εγκατεστημένος μαζί με το Django για να δω ότι η εφαρμογή μου τρέχει. Δεν έχω και πολλά πράγματα, μια αρχική σελίδα να δω, έτσι. Πώς θα το κάνω αυτό. Πρέπει να πάω στο project 1. Ή πολύ απλά εκεί που θα πρέπει να υπάρχει το αρχείο manage.py. Θα πρέπει από κάτω να βλέπετε το αρχείο αυτό. Και πώς τρέχω τώρα την εφαρμογή. Γράφω Python κενό manage.py κενό run server. Αν πατήσετε, προσέξτε, μην το κάνετε γιατί μάλλον είμαστε στην ίδιο. Θα το κάνω λίγο πιο παραμετρικά. Αν το τρέξω έτσι, θα πάει να σηκώσει τον application server στην πόρτα 8000. Επειδή όμως είμαστε όλοι, είστε όλοι στον ίδιο υπολογιστή, θα προλάβει ο πρώτος και οι υπόλοιποι θα πάνε exception. Ωραία. Τι μπορώ να κάνω, να του πω να τρέξει από καθένας από εμάς σε διαφορετικό port. Mm-hmm. Ωραία. Πώς το κάνω αυτό, μπορώ να βάλω την IP διεύθυνση ανά κάτω τελεία το port number. Αν θέλω να κάνω bind τον application server σε όλα τα network interfaces, βάζω το 0000. Αλλιώς θα μπορούσα να βάλω 127.0.0.1 ή λόγαρχος. Mm-hmm. Όταν βάλω το 0.0.0.0 σημαίνει ότι μπορώ να το δει και κάποιος απ' έξω έχοντας την IP μου κανονικά. Όταν λέω απ' έξω, το τοπικό δίκτυο γιατί είναι τοπικές IP εδώ πέρα. Άνω κάτω τελεία, το port number. Άρα βάλτε ο καθένας από εσάς έναν αριθμό διαφορετικό από το 8000. Βάλτε 8000 και βάλτε τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού μητρός. Κάτι διαφορετικό από τον καθένας από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Υπάρχει με τη σειρά. Mm-hmm. Άρα ο ένας το 8001, 8002, 8354, αυτά μην πέσει ένας πάνω στον άλλο. Τρέχω λοιπόν αυτό και θα δείτε από κάτω το μήνυμα quit the server with control C. Αν δείτε κάποιο exception, σημαίνει ότι έχει σηκωθεί ο application server. Πάμε τώρα σε ένα browser. Ανοίξτε ένα browser και γράψτε localhost και το port number στο οποίο σηκώσατε τον server. Εγώ το έχω πάει στο 8000. Θα πρέπει να δουλεύετε αυτόν τον πύραυλο. Επαθένας από εσάς το έχει σηκώσει σε άλλο port number. Στο 8000 κάτι που το έχει σηκώσει. Αν το βάλετε αυτό στο browser, στο 81.09.se, local host, αυτό εδώ, αν το πω πει, θα πρέπει να βλέπετε την αρχική σελίδα που σημαίνει ότι τρέχει το project σας και έχει σηκώσει έναν server για να το σερβίρει. Αυτό το server δεν είναι για production, είναι μόνο για testing.
Εντάξει, για production υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχουν διάφοροι application server που μπορούμε να το τρέξουμε. Συνήθως χρησιμοποιούμε τον UWGI ή τον G-Unicorn ή διάφορους άλλους, αυτή είναι η πιο δημοφιλής. Και συνήθως τα βάζουμε αυτά πίσω από έναν web server όπως είναι ο Nginx ή ο Apache. Ο Apache τρέχει πάλι. Ναι, ο Apache τρέχει μόνο για να ανοίξει το WCP. Ναι, ναι, ναι. Και τρέχει χαμηλά. Ενώ σηκώθηκε, δεν είναι σελίδα. Α, το δούμε, δεν είναι σελίδα. Για πάτε να είδε. Το λύσεις κατεβάσει, σαν τρέχοντα. Ποιος άλλος έχει πρόβλημα εδώ, λοιπόν, αυτό τι σημαίνει ότι τρέχει και έχει μια έτοιμη αρχική σελίδα για να μας δείξει εδώ πέρα. Δεν έχουμε βάλει ακόμα τίποτα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αν θέλετε πάντως στα τελευταία εργαστήρια μπορούμε να δούμε και κάποιους τρόπους πώς μπορεί να το κάνει deploy αυτό, είτε με Nginx, είτε με... Εγώ θα είτε σε local post. Οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Εγώ θα ήθελα. Αν προλαβαίνετε. Στην εργασία και εδώ, και έτσι να τρέξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν θέλετε όμως, θα μπορούσατε να το κάνετε deploy σε ένα VM και να στήσετε όλο το περιβάλλον από την αρχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αν θέλετε και στου περιβάλλοντε από κάτω και διάφορα άλλα πράγματα. Υπάρχει κάποια μηχανή πιο εύκολη σε Python. Όταν λέμε μηχανή. Υπάρχει κάποιο που αντιγέννησε. Έχω χρησιμοποιήσει και τον Apache και τον Nginx σαν web server. Application server. Κοιτάξτε, έχω χρησιμοποιήσει αρκετά τον G-Unicorn και τον UWGI. Όχι να πω ότι στείνεται κάπου πιο εύκολα από κάποιον άλλον αυτό που θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο, είναι στα δηλαδή διαδικασία, δεν είναι κάτι εκεί. Έχει να κάνει μετά όμως με διάφορα άλλα πράγματα, γιατί θες να κάνεις... αν θες να υποστηρίξεις και ασύγχρονες κλίσεις, αν θες να έχεις πολλά threads, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, διάφοροι workers που μπορούσαν να τρέξεις, τώρα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Αλλά ας καταλήξουμε λίγο την βασική... Λοιπόν, τι έχει μείνει να δούμε. Λοιπόν, με το που φτιάξαμε το project, έφτιαξε ένα φάκελο My Project ή Project 1 και ξανά ένα Project 1, ο οποίος έχει αυταρχία. Είναι αυταρχία. Το settings έχει βασικές ρυθμίσεις. Ποια είναι τα apps που έχει η εφαρμογή μου. Έχει κάποια έτοιμα και μετά σιγά σιγά φτιάχνοντας apps τα προσθέτω σε αυτό. Σκεφτείτε ότι είναι το registry του project που εκεί πάω και καταφορώ τα applications. Ωραία. Το URLs έχει να κάνει με το base routing της εφαρμογής. Αν δείτε λίγο τι έχει το αρχείο που έχουμε φτιάξει εδώ, κάνω stop τον server με Ctrl-C. Ωραία. Και πάω λίγο να... Δοταρχία, το αρχείο URLs μέσα, αυτά είναι σχόλια. Τα σχόλια αυτά μπορεί να είναι multi-line σχόλια σε Python, πάνω στα τρία, είτε single double quotes, το ένα σχόλιο. Ωραία. Εδώ ξεκινάει ο κώδικας. Βλέπετε ότι έχει στα patterns εδώ πέρα, στα URLs, το μόνο που έχει ένα pattern στην αρχή, το admin. Αυτό είναι το admin περιβάλλον. Για να μπορέσουμε όμως να το δούμε αυτό, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα χρήστη. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μία βάση. Θα δούμε λίγο αυτό και θα δραματίσουμε. Ωραία. Άρα, για να μπορέσω εγώ να κάνω login στο admin περιβάλλον που είναι έτοιμο, σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξω τους πίνακες στη βάση και να φτιάξω ένα χρήστη. Πώς θα φτιάξω πίνακες στη βάση. Κλείνω λίγο αυτό το αρχείο. Είμαι στον κατάλογο που εκεί είναι το αρχείο ManagePy. Συνήθως εδώ θα χρειάζεται να είστε για να τρέξετε πιο πολλές εντολές. Και τι πρέπει να κάνω, να πάρω εγώ τα models των applications που έχω και να φτιάξω τους πίνακες. Ερώτηση, έχω φτιάξει ένα application εγώ, όχι, σωστά. Για να δούμε λίγο το αρχείο.
project 1 settings.py. Εδώ θέλω να δείτε ότι υπάρχει μια αναταβλητή που λέγεται installed apps, το οποίο στην ουσία είναι μια λίστα και λέει ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς εγώ να κάνω τίποτα, είναι 1, 2, 3, 4, 6 applications έτοιμα. Πού είναι εγκατεστημένα αυτά, στο virtual environment. Το καθένα από αυτά έχει model, το οποίο σημαίνει ότι έχει classes. Αυτά θα πρέπει να γίνουν πίνακες στη βάση. Δηλαδή, το authentication σύστημα του Django αποδείται από κάποιους πίνακες στη βάση και αυτοί προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί. Αν παρατηρήσετε, όταν σηκώσαμε τον server αυτό, στην αρχή έλεγε ότι έχεις unapplied migrations. Δηλαδή, έχεις μοντέλα, έχεις δηλώσει εφαρμογές, αλλά αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν πίνακες στη βάση. Κάνανε κάτι με βάση. Όχι. Αν πάτε στο αρχείο settings πιο κάτω, θα δείτε ένα που λέει databases. Το βλέπετε? Ναι. Έχει ένα engine εδώ, SQLite3. Δηλαδή, χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ, σου λέει ότι OK, εγώ θα σου φτιάξω μια SQLite3. Τι είναι η SQLite? Ένα αρχείο. Εντάξει. Άρα, για να ξεκινήσω λίγο να το δουλεύω, μπορώ να χρησιμοποιήσω την SQLite που έχει και να μου φτιάξω τους πίνακες. Αν εγώ θέλω MySQL, θα πρέπει να έχω φτιάξει τη βάση μου και εδώ να βάλω engine MySQL. Εκεί μπαίνουν οι ρυθμίσεις. Username, password, port, θα τα δούμε αυτά στην πορεία και θα συνδεθεί με τη βάση μας για να φτιάξω τους πίνακες. Άρα, έχω φτιάξει τη βάση μου, μπορώ να ξεκινήσω με αυτό τώρα για να το δούμε λίγο γρήγορα, την SQLite, και πάω να δω αν υπάρχουν μοντέλα τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί πίνακες. Ποια μοντέλα, ποιων εφαρμογών, αυτών που είναι δηλωμένοι στα installed apps. Εντάξει, άρα από το 0 το Django μου έχει κάποια έτοιμα application έτοιμα, φτιαγμένα, δηλωμένα, αλλά δεν έχουν φτιάξει τους πίνακες στη βάση. Τι κάνω? Πάω στο terminal, είμαι εδώ που είναι και το αρχείο managepy και κάνω το εξής: Python managepy και μετά γράφω make migrations. Αυτό. Αυτό τι θα κάνει, θα πάει να σκανάρει όλα τα apps τα οποία έχω δηλωμένα, θα δει αν υπάρχουν μοντέλα, θα πάει με βάση τα μοντέλα αυτά να φτιάξει κάποιο κώδικα για να προετοιμάσει SQL κώδικα για να φτιάξει τη βάση. Αν το τρέξω αυτό. Θα δει αν δεν υπάρχουν μοντέλα στη βάση. Ναι. Και αυτό κιόλας πάει και κοιτάει να δει. Έχω φτιάξει εγώ κάτι καινούργιο που δεν το έχω δηλώσει. Αν εγώ πάω και φτιάξω ένα app τώρα και δηλώσω ένα model σε αρχείο εκεί πέρα και το ξανατρέξω, θα μου πει: αν βρήκα αυτό το model, το φτιάχνω. Αυτό τι μου λέει? Ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, δεν πρόσθεσε εσύ κάποιο δικό σου μοντέλο. Ωραία. Αυτό στον Αργύρι, γιατί το έχει κάνει. Σε εσά ενδεχομένω. Όχι, σε εσά το ίδιο κάνει. Το make migration σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει, να φτιάξει τον αντίστοιχο κώδικα για τα μοντέλα. Γιατί εδώ δεν είπε τίποτα για τα apps τα οποία υπάρχουν? Γιατί το έχουν έτοιμο το migration αυτά. Αν θέλετε να το δείτε λίγο αυτό, για να καταλαβαίνουμε λίγο, να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται από κάτω, ναι. Θέλω να σας δείξω το εξής. Πάω στο virtual environment, εκεί που είναι εγκατεστημένο το Django. Εμένα δεν μου τρέχει το migration. Θα το δούμε τώρα μισό λεπτό. Stack packages, Django. Τώρα πού μπορεί να είναι αυτό? Στο source packages. Το ξέρω, απλά πού είναι τα migration θέλω να δω. Έχει φάκελο migration. Το ξέρω, ναι. Στο root. Στο? Στο root της εφαρμογής του κάθε app. Στο app είναι. Αυτό ψάχνουμε εδώ, ναι. Εδώ όμως, apps. Στο app είναι. Α, εδώ. Να εδώ στο admin υπάρχει migration. Και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτά εδώ, αν πάμε σε ένα από αυτά, είναι οδηγίες στο ORM για να φτιάξει πίνακες στη βάση των δεδομένων. Για τις δικές μας εφαρμογές που δεν έχουμε καμία, δεν έχουμε δηλώσει migrations. Δηλαδή, όταν κάνω εγώ make migrations, σε κάθε ένα app πάει και φτιάχνει το κατάλογο migrations και πάει και διαβάζει τα μοντέλα και φτιάχνει τα migrations. Ωραία. Συνήθως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτά, μόνο σε κάποιες πιο προχωρημένες περιπτώσεις ίσως να χρειαστεί. Άρα, αυτό που θέλω να σημειώσουμε εδώ πέρα είναι ότι το κάναμε αυτό, δεν μας έβαλε κάτι γιατί για τις ήδη εφαρμογές έτοιμες του Django τα έχει τα migrations έτοιμα. Εντάξει. Και τώρα για να τα εφαρμόσει αυτά γράφω Python managepy migrate. Τώρα τι κάνει, φτιάχνει πίνακες
βάση δεδομένων. Σε ποια βάση δεδομένων φτιάχνει πινάκες? Σε αυτή που είναι δηλωμένη στα settings των settings αρχείων. SQLite 3. Αν δείτε στον κατάλογο Project 1, στον κατάλογο εδώ που είμαστε, έφτιαξε το αρχείο αυτό εδώ. Έφτιαξε μια SQLite βάση και έφτιαξε μέσα τους πίνακες. Πώς μπορώ να το δω αυτό? Θέλω ένα viewer για SQLite. Ένα από τα καλύτερα προγραμματάκια open source για να βλέπετε οποιαδήποτε βάση θέλετε είναι το DB Weaver. Δεν ξέρω αν είναι αυτά. Το DB Weaver, ναι. Το DB Weaver, ναι. Μια Eclipse είναι παρά... Ναι, απλά είναι μόνο για SQL, δεν έχει για άλλες... Ναι, για NoSQL. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και να είναι. Για NoSQL πρέπει να το πληρώσεις. Α, ναι. Ναι. Αλλά εμείς εφόσον τα έχουμε τέτοιες... Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να πρέπει να κατεβάσετε και το Data Grid JetBrains, αλλά εμένα προσωπικά δεν με εκβολεύσει καθόλου, προτιμώ το Deep Weaver. Το Deep Weaver είναι ένα SQL client για, για τις πιο πολλές βάσεις. SQL βάσεις. Παίζει παντού, σε Windows, σε Unix, σε Mac. Αυτό το θέλω για να σας δείξω ότι μπορώ να ανοίξω... Deep Weaver. Το κατεβάζετε και το τρέχετε. Δεν ξέρω. Δεν το έχετε εδώ, αλλά μπορείτε να το βάλετε. Μια Eclipse είναι καμπουλαρισμένη. Μπορώ να ανοίξω το αρχείο. New. Αυτό και το data grid, sorry. Θα σας δείτε πώς το κάνω τώρα. Εδώ, πάω στο sim. Του λέω ότι έχω μία SQLite. Πλάτη. Next. Ποιο είναι το αρχείο μου της βάσης. Πάω και το βρίσκω. Είναι στο κατάλογο Django 1 test. Project 1, DB SQLite 3. Απλά να σας δείξω ότι έχει φτιάξει τους πίνακες μέσα. Finish. Να τη βάση. Windows. Θέλει να κατεβάσει το driver. Okay. Για να συνδεθεί με τη βάση. Το παίρνει το JDBC driver για το SQLite. Το κατεβάζει. Και. Tables. Και έχει. Αυτούς τους πινάκες. Off.user, off-user, off-user groups. Έχει χρήστες group κτλ. Θα δείτε ότι η πίνακα αυτή είναι άδεια ακόμα. Δεν έχουν φτιάξει κανένα χρήστη. Αν πάτε στον data, εδώ δεν έχει τίποτα μέσα. Έχουν όμως τη δομή που μας έχει επιβάλει το Django στο αντίστοιχο. Το τελευταίο που θα κάνουμε είναι ότι θα τρέξουμε να φτιάξουμε ένα χρήστη super user και τελειώνουμε σήμερα. Πώς θα κάνουμε αυτό? Python, manage PI. Create super user. Φτιάχνει τον admin του Django. Προσέξτε, πατάω enter, μου λέει τι όνομα θες, βάζω εγώ το όνομα που θέλω, αν θέλω βάζω mail, βάζω ένα κωδικό, βάζω ένα πολύ απλό τώρα έτσι για να... Μου γκρινιάζει ότι είναι πολύ εύκολο, του λέω δεν πειράζει, κράτησε το. Ωραία, έφτιαξε ένα χρήστη. Αν πάω στη βάση μου και κάνω refresh... Δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να το πατήσετε εντελώς. Και προσέξτε, είναι και encrypted ο κωδικός. Είναι super user κτλ. Μπορώ να δηλώσω αν θέλω first name κτλ. Έφτιαξα χρήστη. Τι μπορώ να κάνω τώρα, βλέπουμε αυτό και τελειώνουμε. Λοιπόν, ξανατρέχω τον application server. Κάνω run server και δείτε τώρα ότι μπορώ να πάω στο slash admin. Έλα. Localhost 8000 slash admin. Βάζω το χρήστη που έφτιαξα, τον κωδικό και αυτό είναι το διαχειριστικό περιβάλλον. Και την εφαρμογή. Και μέσα έχει το users και το groups. Και ό,τι άλλο μοντέλο φτιάξω σε οποιαδήποτε application, μπορώ εύκολα μια γραμμή να το δηλώσω και να φανεί εδώ. Άρα εδώ μπορώ να κάνω edit, remove, delete, ό,τι θέλω κατευθείαν στα δεδομένα. Εντάξει. Και έχει filtering και διάφορα πράγματα. Δεν έπαιξε το... Ωραία. Το σταματάμε και θα μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, μια σύνοψη. Τι κάναμε σήμερα. Λοιπόν, είδαμε
κάθε βασικά πράγματα του Python, πώς κάνω install το Django και πώς φτιάχνω ένα project. Τρέξαμε τον application server, φτιάξαμε τους πίνακες στη βάση με την make migration και τη migrate, φτιάξαμε ένα super user και μπήκαμε στο διαχειριστικό περιβάλλον. Αυτά θα ήθελα να τα δείτε και μόνοι σας μέχρι την επόμενη Τετάρτη, στο επόμενο δραστηριό, να τα έχετε κάνει στους υπολογιστές σας. Για να δούμε αν θα έχετε αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Δηλαδή να δείτε ότι έχετε κάνει install όλα τα λογισμικά, ότι τρέχουν, για να συνεχίσουμε μετά να φτιάξουμε ένα application και μετά να χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο application. Εντάξει. Άρα είναι βασικό να τα έχετε δουλέψει μόνοι σας, να τα δείτε, να δείτε αν έχετε δυσκολίες. Θα σας στείλω και ένα link σε ένα forum όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει όποιος θέλει. Δηλαδή η λογική είναι ότι έχουμε ένα forum, όποιος ξέρει απαντάει, δεν μπορεί να απαντάει μόνο εμείς. Θα σας στείλω link γι' αυτό. Την ίδια ακολουθία με εσάς δηλαδή, να ακολουθήσουμε ουσιαστικά το επόμενο. Εντάξει, ναι. Θα ανεβάσω και το βίντεο όταν θα κάνω λίγο μοντάζ αύριο μεθαύριο. Θα σας το βάλω στο e-class. Αυτά.